Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το επί του θέματος είναι απόψε εδώ κοντά σας για ακόμη μια φορά. Αυτή τη στιγμή για να συζητήσουμε, ξεκινώντας μια σειρά από εκπομπές αφιερωμένες σε όμορφους και πολύ ιδιαίτερους ιστορικά χώρους του ελληνισμού, ξεκινώντας απόψε με τον Πόντο και τον επιμέρους τίτλο «Παράδοση και πολιτισμός». Μαζί μου έχω τη χαρά να έχω τον αγαπητό φίλο, συνεργάτη για πάρα πολύ καιρό, τον Μιχάλη τον Νικολαίδη, πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων οι Ρίζες. Μιχάλη, σε ευχαριστώ που είσαι εδώ πέρα απόψε κοντά μας. Και εγώ σε ευχαριστώ, Φάνη, που με κάλεσες να συζητήσουμε απόψε εδώ. Και για το γεγονός ότι έχεις και μια ιδιαίτερη σχέση με αυτόν τον χώρο, ενώ με αυτό το οποίο ανέπτυσε για πάρα πολλά χρόνια και πρέπει να το καταθέσω με τον πατέρα σου. Οι παλαιότεροι θυμούνται τον Πολυχρόνη τον Νικολαίδη, επίσης πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων Ρίζες, τον πατέρα του Μιχάλη, ο οποίος για πάρα πολλά χρόνια παρουσίαζε εδώ στη Δέλτα Τηλεόραση την εξαιρετική σημασία σε εκπομπή, η οποία νομίζω, Μιχάλη, ότι ανέδειξε πολλά τα οποία ομολογουμένως όχι απλώς τα βρίσκουμε μπροστά μας, αλλά θα τα βρίσκουμε και για τα επόμενα χρόνια. Ναι. Θα έχουμε λοιπόν την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον Μιχάλη τον Νικολαίδη και κυρίως να πούμε ορισμένα πράγματα που αφορούν την παράδοση και τον πολιτισμό. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με τον πρόεδρο της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας, τον Χρήστο Ντοπαλίδη, και τον μουσικό και ιδρυτικό μέλος και σημαντικό στέλεχος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών, τον Χρόνη τον Αμανατίδη, με τους οποίους θα έχουμε την επαφή μέσω Skype, για να πούμε και να συζητήσουμε και με αυτούς ορισμένα ζητήματα. Μιχάλη, ξεκινώντας, θέλω να το κάνω, όχι γιατί οφείλω ως άνθρωπος, αλλά γιατί το οφείλω και ως ένας φίλος δικό σου και του πατέρα σου, με τον οποίο ξεκινήσαμε μια προσπάθεια η οποία κατέληξε σε αυτό εδώ το βιβλίο. Είναι οι αναμνήσεις του Πολυχρόνη του Νικολαίδη, πώς καταγράφτηκαν μέσα σε αυτό το βιβλίο το καταπληκτικό από τη Σάντα του Πόντου ή τη Σαντά, όπως είναι γνωστή. Σαντά. Σαντά. Στα πεύκα της Αλεξανδρούπολης. Θα ήθελα να μας πεις, Μιχάλη, ορισμένα πράγματα, κυρίως για το χωριό, αλλά να ξεκινήσω το πιο σημαντικό για μένα. Τι είναι για σένα ο Πόντος, έτσι όπως τον ορίζουμε ως παράδοση και ως πολιτισμό? Ο Πόντος, σαν Πόντιος, είναι κατά τη γνώμη μου έτσι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της Ελλάδος. Πιστεύω ότι ο Πόντος σαν παράδοση είναι η λύρα, είναι η χορή του, τα τραγούδια του, τα ήθη και τα έθιμα. Είναι αυτά τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει σαν Πόντιοι εμείς να ξέρουμε, να γνωρίζουμε, αν θέλουμε να γνωρίζουμε τις ρίζες μας. Από πού καταγόμαστε δηλαδή. Ο πατέρας σου Μιχάλης, στο βιβλίο που έχει γράψει, λέει για τον αείμνηστο Δημήτρη Ψαθάκη για τη γη του Πόντου. Νομίζω ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί, όπως πολύ σωστά αναφέρει ο πατέρας σου, τη βίβλο για πολλούς του ποντιακού ελληνισμού. Ναι. Και θέλω να μου πεις, γιατί πάρα πολλοί δεν το γνωρίζουν. Ο Δημήτρης Ψαθάς, πριν να δημοσιεύσει το βιβλίο αυτό, έφτασε στα πεύκα της Αλεξανδρούπολης. Θέλω να μας πεις για ποιο λόγο επισκέφθηκε τα πεύκα. Ο Δημήτρης Ψαθάς, Πόντιος κατά το ίμιση, όταν συνέλεγε πληροφορίες για να γράψει την γη του Πόντου, αυτό το βιβλίο, επισκεπτόταν διάφορα χωριά ποντιακά προσφύγων, ποντίων προσφύγων. Έτσι λοιπόν επισκέφθηκε και το χωριό μας, τα Πεύκα, είχε πληροφορηθεί από πριν ότι η καταγωγή μας ήταν από τη Σαντά του Πόντου και ότι εκεί ακόμα έμεναν, ζούσαν πρόσφυγες πρώτης γενιάς και αντάρτες του αντάρτικου της Σαντάς του Πόντου. Επισκέφθηκε λοιπόν και το χωριό για να πάρει μερικές πληροφορίες από αυτούς τους ανθρώπους και να μπορέσει να τα χρησιμοποιήσει για να γράψει το βιβλίο του, τη γη του Πόντου. Να πούμε επίσης ότι τα Πεύκα είναι ένα από τα χωριά εδώ στην Αλεξανδρούπολη και στην περιοχή του Εύρου που εγκαταστάθηκαν Σαντέοι, Πόντιοι, μετά την καταστροφή και εγκαταστάθηκαν στο επίσης χωριό στο Αιτοχώρι. Αυτά λοιπόν τα χωριά είχαν την δυνατότητα να φροντίσουν, να δώσουν τη δυνατότητα σε πάρα πολλούς ανθρώπους, όχι μόνο να σωθούν, αλλά κυρίως να αναπτυχθεί ένας ιδιαίτερος πολιτισμός, τόσο ποντιακός όσο και σαντέικος ειδικότερα και γενικότερα ελληνικός.
Θα πρέπει, Μιχάλη, εδώ να αναφέρουμε το γεγονός ότι και στο δικό σου χωριό, στα Πεύκα, και στο Ετωχώρι υπήρχαν εγκαταστάσεις ανθρώπων οι οποίοι έπαιξαν σημαντικό ρόλο και στο Ανταρκτικό του Πόντου και είχαν και μια επαφή με αυτό το οποίο έγινε το 1921 στη Σάντα, και μιλούμε για το ολοκαύτωμα το Σεπτέμβριο του 1921. Και θέλω να μας πεις έτσι και τις δικές σου εμπειρίες και γενικότερα αυτό το οποίο γνωρίζεις με αυτούς τους ανθρώπους που ως ορφανά, ως αντάρτες, ως αδικοχαμένες γενιές ανθρώπων εγκαταστάθηκαν ως διασωθέντες πλέον σε αυτά τα δύο τα χωριά. Μάλιστα. Η καταγωγή του χωριού μου, των κατοίκων του χωριού, είναι από το χωριό Ισχανάντων, κυρίως από το χωριό Ισχανάντων της Σαντάς του Πόντου, και είναι το χωριό το οποίο βίωσε, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα χωριά της Σαντάς, οπότε βίωσε έντονα αυτό το ολοκαύτωμα που λέμε της Σαντάς του Πόντου. Δεν ξέρω αν αξίζει να αναφέρουμε κάποια ονόματα. Βεβαίως, γιατί έχουν ανταρτών. Βεβαίως, και, είναι και ένα, ναι, εν μέρη μνημόσυνο. Έτσι, πρέπει οπωσδήποτε αυτά τα ονόματα, ναι, να τα αναφέρουμε. Όπως γνωρίζουμε, για παράδειγμα, από τον Κολοκοτρώνη μέχρι τον Καραϊσκάκη, πρέπει να ξέρουμε και τον καπετάν Ευκλήδη, ναι, και όλους όσους αναμνήθηκαν. Στα παλικάρια λοιπόν του καπετάν Ευκλήδη, μια και το ανέφερε Φάνη, ήταν και ο Αλέξανδρος Εφρεμίδης από τα Πεύκα, ήταν ο Θεόφιλος ο Νικολαίδης, ο Κώστας ο Μερτζανίδης και πολλοί άλλοι, τώρα δεν μπορώ να θυμηθώ. Ήταν οι τρεις οι οποίοι συναντήθηκαν και με τον Δημήτρη Ψαθά. Συναντήθηκαν με τον Δημήτρη Ψαθά στο παλιό καφενείο του χωριού. Επίσης έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι το 1921 το Σεπτέμβριο είναι ένα άγνωστο ολοκαύτωμα. Ξέρω ότι πάρα πολύ καλά κάθε Σεπτέμβριο μαζεύεστε όλοι σαν ΔΕΗ από όλη την Ελλάδα και από το εξωτερικό στην Παναγία σου Μελά και κάνετε το μνημόσυνο και μιλάτε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι διέσωσαν τα γυναικόπαιδα και φυσικά μιλάτε και για αυτές τις 7 γυναίκες, για άλλους 9, που δώσανε τα παιδιά τους στους αντάρτες προκειμένου το κλάμα τους να μην προδώσει το υπόλοιπο σώμα. Και νομίζω ότι είναι μια συγκλονιστική ρία μέσα στο ίδιο το Αντάρτικο. Ξέρεις, Φάνη, αυτό δεν λεγόταν και πολύ από τους πόντιους τα τελευταία χρόνια. Πίστευες πραγματικά, ας πούμε, νομίζαμε πραγματικά ότι ντρέπονταν να το αναφέρουν οι πόντιοι. Τελευταία άρχισε να αναφέρεται, οι σαντέτες δηλαδή, τελευταία άρχισε να αναφέρεται. Και μάλιστα μπορώ να πω ότι εγώ ξέρω για 9 γυναίκες, 9 παιδιά. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το περιστατικό υπάρχει και στο βιβλίο «Ρίζες του Πόντου» που έγραψε ο πατέρας μου, και όπως είναι η συνέντευξη του Αλέξανδρου του Εφρεμίδη, και αντάρτη από τα παλικάρια του Κουρτίδη, ο οποίος αυτή τη συνέντευξη την έδωσε στον Δημήτρη τον Ψαθά. Και επίσης να προσθέσουμε ότι ορισμένα ορφανά ήρθαν στο δικό σας το χωριό, στα Πεύκα, και επίσης μία γυναίκα η οποία είχε δώσει το παιδί της στους, ναι, αντάρτες, ήρθε και εγκαταστάθηκε στο Ετωχώρι. Στο Ετωχώρι. Άρα, βέβαια, λοιπόν, η ζωντανή ιστορία υφίσταται μέχρι σήμερα και μάλιστα με έναν τρόπο μοναδικό. Θα βάλουμε στη συζήτησή μας και στην παρέα μας, Μιχάλη, τον Χρήστο Ντοπαλίδη, τον πρόεδρο της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, τον οποίο τον έχουμε μέσω Skype. Χρήστο, καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Φάνη, σε εσένα και στους τηλεθεατές σου. Σε ευχαριστώ που είσαι μαζί μας για να συζητήσουμε μεταξύ των άλλων και ορισμένα ζητήματα τα οποία εδώ πέρα με τον Μιχάλη τον Νικολαίδη, πρόεδρο των Πολιτιστικών Συλλόγου Ρίζες από τα Πεύκα, με καταγωγή από τη Σαντά του Πόντου, βρισκόμαστε και συζητάμε. Και νομίζω ότι εσύ θα μας δώσεις και μια γενικότερη στόχευση και ως πρόεδρος, αλλά γενικότερα και ως άνθρωπος νέος, ο οποίος βλέπει το Ποντιακό στην ολότητά του, μέσα από την παράδοση, την ιστορία και γενικότερα αυτό το οποίο θα μπορέσει κάποιος να πει ως το ποντιακό ζήτημα στον 21ο αιώνα. Κοιτάξτε, εμείς δεν έχουμε ένα, δεν κομίζουμε γλάφκα εις Αθήνα ως νέοι στο ποντιακό χώρο. Συνεχίζουμε μία προσπάθεια που έχει μία δυναμική, όπως έχει αναπτυχθεί τουλάχιστον την τελευταία 15 ετία στο οργανωμένο ποντιακό χώρο. Προφανώς το πρόταγμα το οποίο θέτουμε είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας. Η γενοκτονία είναι μέρος της ταυτότητάς μας, είναι κάτι το οποίο έχει σημαδεύσει όλες τις γενιές των ποντίων, από την πρώτη γενιά μέχρι και εμάς πλέον την τρίτη και τέταρτη γενιά. Νομίζουμε ότι αυτό το στοιχείο της υπόστασής μας
είναι κάτι το οποίο έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι στους γενοκτονημένους προγόνους μας να αγωνιστούμε για να το αναδείξουμε ως την τελική δικαίωση. Χρήστο, θα ήθελα δύο σχόλια γενικότερα. Το πρώτο αφορά το πολιτιστικό κομμάτι. Γνωρίζω πάρα πολύ καλά η Ομοσπονδία ότι κάνει φεστιβάλ τα οποία ομολογώ ότι μαζεύουν, συγκεντρώνουν χιλιάδες ανθρώπους. Αυτό φανερώνει ότι ο λαός μας, γενικότερα η κοινωνία, έχει μια στενή σχέση με την παράδοση. Αυτό είναι το πρώτο. Και το δεύτερο είναι ότι τα τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι υπάρχει μια δραστηριοποίηση νέων ανθρώπων σε χώρους πέρα από τον πολιτισμό και την παράδοση που εκφράζει ο ποντιακός χώρος και σε άλλα ζητήματα, με αφορμή το ζήτημα της γενοκτονίας, με αφορμή τα σχολικά βιβλία, με αφορμή γενικότερα την ιστορία του Πόντου, ακόμα και την επίσκεψη στον Πόντο. Νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να μας πεις και στο πρώτο σκέλος και στη δεύτερη ποια είναι η άποψή σου γενικότερα και ως στόχευση δηλαδή του ποντιακού ζητήματος και γενικότερα του ποντιακού χώρου. Αναφορικά με το κομμάτι του πολιτισμού, προφανώς αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και ο συνεκτικός δεσμός μεταξύ μας και αυτές οι κορυφαίες εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας, όπως είναι και το Πανελλαδικό Φεστιβάλ Ποντιακών Χωρών, είναι κάτι το οποίο δημιουργεί τους δεσμούς μέσα στην ποντιακή κοινωνία. Αλλιώς δεν θα υπήρχε η δυνατότητα σε ποντίους από την Θράκη να χτίσουν γέφυρες επικοινωνίας και συνεκτικούς δεσμούς με σωματεία της Νοτιού Ελλάδος ή της Θεσσαλίας, καλή ώρα, όπως βρισκόμαστε εμείς. Αντιλαμβάνεσαι ότι προφανώς από τη μία είναι ανάγκη διατήρησης της ιδιαιτερότητάς μας, που είναι η παράδοση, τα ήθη, τα έθιμα, η γλώσσα μας. Από την άλλη όμως είναι και μια ευκαιρία για να μπορέσει να σφυριλατηθεί και το ίδιο το ποντιακό το κίνημα. Δεν ξέρω πού θα βρισκόμασταν σήμερα εάν δεν πραγματώνονταν αυτές οι δράσεις πολιτισμού οι οποίες σφυριλατούν το κίνημα. Τώρα αναφορικά με την... δεν ξέρω και αν αντιλήφθηκε καλά και το ερώτημά σου, Φάνη. Αναφορικά με τη συμμετοχή νέων ανθρώπων σε δυναμική διεκδίκηση των... αναφέρεσαι στη δυναμική διεκδίκηση, παραδείγματος χάρη, της γενοκτονίας. Και όχι μόνο αυτό. Βλέπω τα τελευταία χρόνια και νομίζω συμφωνείς σε αυτό. Συγγνώμη, σε ρωτώ, απλά δεν έχω λίγο και ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Δεν σας ακούω και πολύ καλά. Ναι. Να επαναλάβω λοιπόν το δεύτερο. Βλέπω το τελευταίο διάστημα και ειδικά τα τελευταία χρόνια ότι πέρα από τη διεκδίκηση και την παρουσία νέων ανθρώπων σε εκδηλώσεις, για παράδειγμα για τη γενοκτονία, υπάρχει και ένα αίτημα πάρα πολλών ανθρώπων να γνωρίσουν τον Πόντο, δηλαδή να γνωρίσουν το σημερινό Πόντο. Να νιώσουν, δηλαδή, πέρα από την ιστορία για το χορό, να επισκεφτούν και αυτά τα χώματα από τα οποία κατάγονται και πολλές φορές ούτε οι ίδιοι και οι γονείς τους και οι παππούδες τους δεν τα γνώρισαν. Προφανώς. Κοίταξε, ίσως είναι και οι συνθήκες οι οποίες το επιτρέπουν. Δεν ξέρω το κατά πόσο θα ήταν εφικτό τις δεκαετίες του 50, του 60, του 70 να γίνεται τόσο εύκολο να ταξιδεύει στον Πόντο. Από την άλλη όμως αντιλαμβάνεσαι ότι είναι και μια γενιά η οποία, εν πάση περιπτώσει, έχει παραμερίσει τον πόνο της γενοκτονίας, αυτό που βιωματικά έζησα η πρώτη και δεύτερη γενιά. Και πλέον υπάρχει μία ανάγκη να γνωρίσουμε από κοντά, γιατί η πρώτη γενιά τουλάχιστον μπήκε και σε μια διαδικασία να αφήσει πίσω της το παρελθόν. Ήταν τόσο δυσβάσταχτος, εγώ θυμάμαι τη γιαγιά μου συγκεκριμένα, όπου σε κάθε συζήτηση που αναφέρονταν στα παλαιά, μονίμως αυτή διακόπτονταν βιαίως από την παρόρμηση του συναισθήματος. Αντιλαμβάνεσαι ότι εμείς πλέον ενδεχομένως έχουμε αφήσει πίσω μας όλο αυτό τον πόνο τον δυσβάσταχτο και από εκεί και πέρα είναι μεγαλύτερη ανάγκη να γνωρίσουμε την πατρίδα, ας με επιτραπεί η χρήση του όρου, από κοντά, από το να την έχουμε στο μυαλό μας σαν μια ανάμνηση που μας μεταφέρθηκε από τους παλαιούς. Χρήστο, είναι συγκλονιστικό πολλές φορές, το βλέπεις και εσύ και το αισθάνεσαι ειδικά στα φεστιβάλ χορού που γίνονται. Βλέπεις μια συμμετοχή των νέων ανθρώπων και γενικότερα του ποντιακού κόσμου και όχι μόνο, η οποία πολλές φορές είναι συγκλονιστική από μόνη της. Δηλαδή, υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι χορεύουν, πώς το λέει ο Σαββόπουλος, κυκλωτικούς χορούς που μας ενώνουν. Mm. Και το ενδιαφέρον είναι ότι όλος αυτός ο νέος κόσμος, όλοι αυτοί οι νέοι άνθρωποι, ελκύονται από την παράδοση, δηλαδή από μια συνιστόσα του πολιτισμού μας, από μια συνιστόσα της ιστορίας μας, που πολλές φορές αυτή η χορευτική ή η μουσική παράδοση είναι τόσο έντονη
που όλα τα άλλα τα εξαφανίζει. Θεωρείς ότι μέσα από το χορό και το τραγούδι μπορεί ένας νέος άνθρωπος να προσεγγίζει και στην ολότητά του την ποντιακή ιστορία και την ποντιακή παράδοση? Μα προφανώς. Τα πρωτοβάθμια σωματεία είναι οι κατεξοχήν πυρήνες της διάσωσης του πολιτισμού μας. Η δουλειά που γίνεται εκεί μέσα, και δεν είναι μόνο θέμα διατήρησης της λαϊκής μας παράδοσης ως ποντίων, είναι ουσιαστικά και ο αξιακός κώδικας ο οποίος χτίζεται και μεταλαμπαδεύεται στα παιδιά τα οποία βρίσκονται στα σωματεία. Και να θυμίσουμε στον κόσμο ότι και με ένα ζήτημα της επικαιρότητας, με το προσφυγικό, δεν υπάρχει ποντιακός σύλλογος του οποίου τα μέλη δεν ευαισθητοποιήθηκαν προκειμένου να συγκεντρώσουν ήδη πρώτη ανάγκη για να ανακουφίσουν τον πόνο αυτών των ανθρώπων. Αντιλαμβάνεσαι ότι συναντάμε ανθρώπους με ιδιαίτερες ευαισθησίες. Δεν είναι δηλαδή, τα ποντιακά σωματεία δεν λειτουργούν ως σχολές χορού. Εκ των πραγμάτων είναι τέτοια η βαριά κληρονομιά που κουβαλάμε, που κάποιος ο οποίος ακόμα και με σκοπό μόνο αυτό το ζήτημα του πολιτισμού να θελήσει να προσεγγίσει, δηλαδή την λαογραφία, μοιραία θα επεκταθεί και σε όλα τα υπόλοιπα, που είναι η ιστορία μας, που είναι ο αξιακός κώδικας που υπηρετούμε, που είναι προφανώς τα ζητήματα που τίθενται στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου με το θέμα της γενοκτονίας. Χρήστο, θα ήθελα το δικό σου σχόλιο σε ό,τι αφορά. Έχεις μια εμπειρία από τους ανθρώπους με τους οποίους συζητάς στο εξωτερικό και με τους αντίστοιχους προέδρους και ομοσπονδίες. Εκτιμάς ότι η διασπορά, αυτό το οποίο υπάρχει στην Ευρώπη, στην Αμερική, στην Αυστραλία και αλλού, πιστεύεις ότι είναι και η πρόταση της Ελλάδας ως πολιτισμού και παράδοσης προς το εξωτερικό? Μην ξεχνάς ότι τα αντίστοιχα φεστιβάλ που γίνονται εδώ στην Ελλάδα υπό την αιγίδα της Παμποντιακής γίνονται αντίστοιχα και στην Ευρώπη με συμμετοχή χιλιάδων ανθρώπων. Θεωρείς ουσιαστικά δηλαδή ότι ο πόντος, η παράδοση, η μουσική, ο χορός μπορεί να είναι και η πρόταση της Ελλάδας στη σημερινή δοκιμαζόμενη Ευρώπη και δοκιμαζόμενο κόσμο? Μα προφανώς, γιατί ουσιαστικά λειτουργούν και ως πρεσβευτές του πολιτισμού μας. Από την άλλη, η κρίση η οποία μαστίζει τον δυτικό κόσμο δεν είναι μόνο οικονομική, είναι εξόχως αξιακή. Απέναντι σε όλα αυτά, εμείς οι οποίοι στηριζόμαστε στον πολιτισμό των προγόνων μας, εν πάση περιπτώσει, και πασχίζουμε να τον διατηρήσουμε και να τον διαφυλάξουμε και προκειμένου να μεταλαμπαδευτεί στις επερχόμενες γενναίες, θεωρώ ότι σε αυτό το επίπεδο, ναι, σαφώς αποτελούν πρεσβευτές και αποτελούν μάλιστα και με τη δράση τους οι σύλλογοι και μία πρόταση προς τον χυμαζόμενο δυτικό πολιτισμό. Χρήστο, σε ό,τι αφορά την Παμποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδα, θα ήθελα, εφόσον συμφωνείς, να μας πεις ορισμένα ζητήματα σε ό,τι αφορά τα διαδικαστικά, σε ό,τι αφορά τα θέματα τα οποία πρεσβεύει και βάζει ως στόχους και ως προγραμματισμό, γιατί πάρα πολλοί άνθρωποι μας βλέπουν, έρχονται σε πρώτη φορά σε επαφή και με το όργανο και γενικότερα με όλο αυτό το οποίο πρεσβεύει η Παμποντιακή Ομοσπονδία. Εντάξει, η Παμποντιακή είναι δημιούργημα των απλών ποντίων του οργανωμένου χώρου. Προέκυψε μέσα από την ανάγκη για δημοκρατικότερη εκπροσώπηση και ισότιμη συμμετοχή. Από το 2002 δηλαδή που γίνανε οι προεργασίες μετά στην προσυντακτικό συνέδριο, αυτή τη στιγμή αντιπροσωπεύει σχεδόν το σύνολο του οργανωμένου ποντιακού χώρου εν Ελλάδη. Έχει στη δύναμή της 433 σωματεία από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και την Κρήτη και από την Κέρκυρα έως και την Ρόδο. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή ο καθένας την δυναμική. Αναφορικά με τους σκοπούς που υπηρετεί η Παμποντιακή, αποτυπώνονται σαφώς το καταστατικό της, όπου είναι η διατήρηση της ταυτότητας του ποντιακού ελληνισμού, με τη δημιουργία κέντρου έρευνας και λειτουργίας έρευνας και ιστορίας, η διεθνής αναγνώριση προφανώς της γενοκτονίας, η ένταξη στοιχείων από την παράδοση του ποντιακού ελληνισμού στην διδακτική ύλη της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα, είναι η αποκατάσταση και των νεοπροσφύγων από τις χώρες της πρώην ΕΣΕΔΑ,
η αλληλεγγύη και η στήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των απανταχού ποντίων, όπου αυτά καταπατούνται, η σύσφυξη των σχέσεων μεταξύ των μελών των σωματείων. Δηλαδή έχει μια πολύπλευρη, έχει πολύπλευρους καταστατικούς σκοπούς, οι οποίοι δεν περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο στο θέμα της παράδοσης. Ουσιαστικά είναι αυτό το οποίο αποτύπωσαν οι σύνεδροι στη συντακτική συνέλευση, που είναι η δημιουργία ενός ποντιακού κινήματος, ας μου επιτραπεί η χρήση του όρου, προκειμένου να διεκδικήσουν τα δίκαια αιτήματα και τις στρατηγικές διεκδικήσεις του ποντιακού ελληνισμού. Έχει ενδιαφέρον αυτό το οποίο τόνισες και αυτό κρατώ και νομίζω ότι ίσως είναι και η κεντρική ιδέα της συζήτησής μας και της απόψινής μας συνάντησης, ότι αφορά τη λέξη ποντιακό κίνημα. Ουσιαστικά δηλαδή δεν είναι μόνο ένας πολιτιστικός σύλλογος ή μια ένωση πολιτιστικών συλλόγων που κάποια στιγμή θα χορέψει, θα τραγουδήσει, θα ξαναβρεθεί για να χορέψει και να τραγουδήσει, αυτό το οποίο είπε ως λέσχη χορού. Ουσιαστικά είναι ένας χώρος ο οποίος δημιουργεί αξίες, ηθικές, κώδικες, επικοινωνία, δημιουργεί πρότυπα, εμπνέει και ομολογώ ότι αν έτσι όπως το έθεσε ως καταστατική στόχη οι μισοί να έχουν υλοποιηθεί ή και λίγο παραπάνω, νομίζω θα είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Προφανώς. Το θέμα είναι ότι οι σύμμαχοι που έχουμε σε αυτόν τον αγώνα, το ξέρεις και εσύ πολύ καλύτερα από εμένα, ιδιαίτερα για το θέμα της γενοκτονίας, δεν έτυχε ουδέποτε διαχρονικά της αντιμετώπισης που θα του άρμοζε από την επίσημη ελληνική πολιτεία. Δηλαδή ακόμα και η αναγνώριση προέκυψε από την Βουλή των Ελλήνων, προέκυψε ως μια διαδικασία, τώρα συγγνώμη θα να χρησιμοποιήσω έναν όρο αδόκιμο, ότι να φύγουμε από την υποχρέωση. Δεν ακολουθήθηκε από μια στρατηγική προβολής του συγκεκριμένου αιτήματος στις διμερείς επαφές της ελληνικής κυβέρνησης, της ελληνικής πολιτείας, ούτε προτάχθηκε ή διεκδικήθηκε εν πάση περιπτώσει σε οποιοδήποτε φόρουμ στο οποίο μετείχε η ελληνική δημοκρατία. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει, όπως και θέμα της επικαιρότητας, και μια ενδεχομένως ορισμένες φορές και αμφισβήτηση απέναντι στο θέμα της γενοκτονίας. Όλα αυτά σφυριλατούν ένα ποντιακό κίνημα. Και όσο διεκδικούμε την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας, μόνο μέσω κινηματικών διαδικασιών μπορούμε να το επιτύχουμε, γιατί σε αυτόν τον αγώνα είμαστε μόνοι μας. Νομίζω ότι έθιξες πολλά λεπτά ζητήματα, μάλιστα τα έθιξες όχι υπονοώντας τα, αλλά εννοώντας τα και μάλιστα με το ονοματεπώνυμό τους, και έχει ενδιαφέρον να πούμε ότι με ό,τι συνέβη το τελευταίο διάστημα φαίνεται ότι αυτό το οποίο ανέδειξε εσύ ως ποντιακό κίνημα ή κινηματικό χαρακτήρα των ποντιακών σωματείων έλαβε σάρκα και οστά με δύο μεγάλες συγκεντρώσεις, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και γενικότερα με μια δραστηριοποίηση την οποία και εσύ την πρόβαλες και την ανέδειξες ως σημαντική. Δηλαδή δεν είναι μόνο ένα θέμα το οποίο απασχολεί κάποιους ανθρώπους στον οργανωμένο χώρο ή κάποιους επιστήμονες ή κάποιους οτιδήποτε άλλο, οι οποίοι κάθε 19η Μαΐου επισκέπτονται τους ποντιακούς χώρους και τα ποντιακά μνημεία, αλλά είναι μάλλον αυτό το οποίο ουσιαστικά ήταν και ένας από τους καταστατικούς στόχους, δηλαδή ότι είναι ένα πανελλήνιο αίτημα αυτό εδώ το ζήτημα. Πανανθρώπινο θα έλεγα. Εμείς στην διάσταση, καταρχάς, θα πρέπει λίγο να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Ως οργανωμένος ποντιακός χώρος δεν είμαστε... Προφανώς δεν έχουμε πολιτική διάσταση με την έννοια αυτή. Μπορεί να διεκδικούμε πολιτικά ζητήματα, αλλά ούτε είμαστε κάποιος πολιτικός φορέας, ούτε επιθυμούμε και είναι μέσα στους στόχους μας να υποκαταστήσουμε καθιονδήποτε τρόπο την πολιτική εξουσία. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα, ορισμένα ζητήματα είναι εξόχως πολιτικά και είναι απόλυτα. Δηλαδή, στο ζήτημα της γενοκτονίας δεν υπάρχει, δεν χωρεί η δικαιολογία της προσωπικής άποψης. Όταν αυτή δεν εκφράζεται σε χώρους όπου επιτρέπεται να εκφραστεί, όπως ήταν ένα συνέδριο, περιπίν. Εμείς δεν διεκδικούμε μόνο την αναγνώριση της γενοκτονίας των προγόνων μας, προφανώς και το προτάσουμε ως του αμέσου ενδιαφέροντός μας ζήτημα και διεκδικούμε τη διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Από εκεί και πέρα όμως με δράσεις μας προσπαθούμε να πετύχουμε και αναγνώριση και άλλων γενοκτονιών, όπως είναι η γενοκτονία των Ασσυρίων, όπου συνεχίζουν τα διαβήματά μας προς την Βουλή των Ελλήνων για να επιτευχθεί η αναγνώριση της γενοκτονίας των Ασσυρίων, του τρίτου εγκλήματος
που συνιστούν το ενιαίο, την ενιαία γενοκτονία των χριστιανικών λαών της Ανατολής. Αντίστοιχα, υπάρχει μια συνεργασία με τους Αρμενίους. Βρεθήκαμε τον Απρίλιο που μας πέρασε, Φάνη, ήμασταν μαζί στο Ερεβάν, στο Παγκόσμιο Συνέδριο κατά του εγκλήματος γενοκτονίας. Οπότε, θέτουμε ότι την διάσταση, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στον κόσμο, ότι εμείς, υπηρετώντας τη διεθνή νομιμότητα, κάθε έννοια διεθνούς δικαίου, τις πανανθρώπινες αξίες, οτιδήποτε έχει ο μέσος άνθρωπος στο μυαλό του ως ανθρωπισμό, στεκόμαστε απέναντι σε οποιονδήποτε εμφανίζεται ως αρνητής της γενοκτονίας. Χρήστο, κλείνοντας και ως καταληκτικό σχόλιο της συζήτησής μας, θα ήθελα όχι απλώς την ευχή σου, αλλά θα ήθελα την υπόσχεση, όχι ότι μόνο θα ξανασυζητήσουμε, αλλά γενικότερα αυτό το οποίο υπάρχει ως αποψινό συμπέρασμα, ως Παμποντιακή Ομοσπονδία, ως ποντιακός χώρος, ως ποντιακό κίνημα όπως ανέφερες, να είναι μια διαρκής ιστορική επιταγή και ένα διαρκές ιστορικό αίτημα απέναντι σε προγόνους και απογόνους προφανώς. Προφανώς, όσο υπάρχουν, καταρχάς είναι το ποντιακός οργανωμένος χώρος, είναι το μοναδικό, ο μοναδικός οργανωμένος χώρος όπου υπάρχει μία συνέχεια και μία αύξηση των νέων, της ποντιακής νεολαίας. Αντιλαμβάνεσαι και εσύ ότι όσο υπάρχει απήχηση στα δίκαια του ποντιακού ελληνισμού, στις στρατηγικές του διεκδικήσεις από τους νέους μας, και οι οποίοι συσπυρώνονται γύρω από τις αξίες, από τον αξιακό κώδικα που θέτει το οργανωμένος ποντιακός χώρος, αντιλαμβάνεσαι ότι η συνέχεια είναι μονόδρομος. Και ούτως ή άλλως αυτό που λέμε πάντοτε είναι και το εννοούμε, ότι δεν θα σταματήσουμε να αγωνιζόμαστε μέχρι την τελική δικαίωση. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Χαιρετισμούς από την Αλεξανδρούπολη και καλή αντάμωση. Ευχαριστώ και εγώ και με συγχωρείτε γιατί είχα λίγο ένα πρόβλημα στην επικοινωνία. Προσπαθούσα λίγο να επικοινωνήσω, να σας καταλάβω από τα συμφραζόμενα. Ακούστηκες μια χαρά. Σε ευχαριστούμε πολύ. Έγινε. Να είστε καλά. Κυρίες και κύριοι, πριν να πάμε σε διαφημίσεις, Μιχάλη, νομίζω ότι θα έπρεπε και εσύ να κάνεις ένα σχόλιο πριν να πάμε σε διάλειμμα. Εγώ έχω την εντύπωση ότι συζητήσεις όπως η σημερινή με τον κύριο Τοπαλίτη θα έπρεπε, όσον αφορά τα τελευταία γεγονότα με τις δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, θα έπρεπε να γίνονται. Αυτές είναι οι συζητήσεις που θα έπρεπε να γίνονται. Και όχι να βγαίνουν στα διάφορα κανάλια άνθρωποι άσχετοι με το θέμα. Έχω να πω πολλά πράγματα. Ενδεχομένως θα τα πούμε κάποια στιγμή και δημόσια. Αλλά αυτό το οποίο πρέπει να σας πω, κυρίες και κύριοι, είναι ότι πριν να πάμε σε διαφημίσεις, όποιοι παρακολουθείτε και όποιες φυσικά, απόψε διαφοροποιούμε λίγο. Κάθε φορά θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε γιατί μέσα από την εκπομπή, μέσα από μια τέτοια προσπάθεια, όχι μόνο προσπαθούμε να δεικνύουμε ορισμένα ζητήματα, αυτά τα οποία έθιξε ο Μιχάλης ο Νικολαίδης, αλλά γενικότερα να βάζουμε και ζητήματα τα οποία θα είναι και επικοδομητικά και φυσικά παιδαγωγικά για όλους. Άρα λοιπόν, με την ευκαιρία της παρουσίας του Μιχάλη Νικολαίδη, θα δώσουμε 5 βιβλία του πατέρα του, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα, ωραία. Είναι το Πεύκον Ρίζες. Και φυσικά θα δώσουμε, αφού στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε τον Χρόνη τον Αμανατίδη, θα δώσουμε και 5 CD τα οποία αφορούν το αριθμό και τραγωδό Πόντος εν άστρων φωτεινών και το Κύπρος Πόντος Ιωνία. Έτσι λοιπόν, όσοι και όσες μας παρακολουθείτε, οι 10 πρώτοι που θα επικοινωνήσετε μαζί μας στο 25510 88440 για να αποκτήσετε εντελώς δωρεάν, φυσικά ως δώρο, ως αντίδωρο σε αυτήν εδώ την προσπάθεια, το βιβλίο του Πολυχρόνου Νικολαίδη, το Πεύκον Ρίζες και τα CD, τους ψηφιακούς δίσκους μουσικής δηλαδή, Κύπρος Πόντος Ιωνία και Πόντος εν άστρων φωτεινών του Χρόνη του Αμανατίδη. Από αυτή τη στιγμή μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο 25510 88440 και φυσικά να ακολουθήσουμε τη συζήτησή μας στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Είμαστε εδώ, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής με αφιέρωμα σήμερα στον Πόντο και ως παράδοση και ως πολιτισμός. Μιχάλη, στο πρώτο μέλος ακούσαμε έτσι ορισμένες σκέψεις σου, είδαμε και τις σκέψεις και τα σχόλια του Πρόεδρου της Παμποντιακής. Θα ήθελα να μας πεις λίγα πράγματα για το Σύλλογο. Για το Σύλλογο. Λοιπόν, ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πεύκων, οι Ρίζες, ιδρύθηκε το 1987 από πόντιους τρίτης γενιάς και δεύτερης γενιάς, πρόσφυγες δεύτερης και τρίτης γενιάς,
και αριθμεί περίπου στα 200 μέλη. Στις δραστηριότητες του Συλλόγου είναι οι χοροί που διοργανώνουν κάθε χρόνο, παραδοσιακοί ποντιακοί χοροί πάντα, η ανέγερση ενός πολιτιστικού κέντρου στο χωριό, στην πλατεία του χωριού, με την παραδοσιακή πέτρα και το χτίσιμο της Αντάς. Έχει δοθεί ιδιαίτερη προσοχή σε αυτό το κομμάτι. Διάφορες ημερίδες τις οποίες οργανώνουμε. Τελευταία, μάλιστα, έχουμε κάνει και ένα μικρό χορευτικό, προσπαθώντας έτσι να προσελκύσουμε την νεολαία του χωριού να ασχοληθεί περισσότερο με τους χορούς και με την παράδοση, όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής μας. Μιχάλη, εδώ πέρα ο πατέρας στο βιβλίο λέει ότι προς το τέλος του έτους 1923 έφτασε στην Αλεξανδρούπολη και εγκαταστάθηκαν προσωρινά στην περιοχή της Παιδαγωγικής Ακαδημίας οι δικοί σας οι άνθρωποι, όπου ήταν χώρος περιοχής συγκέντρωσης προσφύγων. Αμέσως μετά ορίστηκε τριμελής αντιπροσωπεία, η οποία με υπαλλήλους της Επιτροπής Αποκατάστασης Προσφύγων, ήταν η Επιτροπή αρμόδια για την αποκατάσταση όλων των προσφύγων στον ελλαδικό χώρο, επισκέφθηκε το χωριό Τσάμερεν. Το οποίο Τσάμερεν στα ποντιακά είναι αυτό που το οποίο λέμε σήμερα. Το μέρος που έχει Πεύκα. Ακριβώς. Για να δει και να διαπιστώσει αν το χωριό στην κατάσταση που βρίσκεται μπορούσε να του εξασφαλίσει μόνιμη εγκατάσταση και διαμονή. Έχει ενδιαφέρον ότι ο πατέρας σου εδώ κατέγραψε στο χωριό 98 άτομα πρόσφυγες. Οι υπόλοιποι 64 εγκαταστάθηκαν το 1924 και πολύ λίγοι τα μετέπειτα χρόνια. Αυτό έχει ενδιαφέρον ότι ένας όγκος ανθρώπων ζούσε το 1923 και 24 ακόμα στον πόντο. Ας πούμε, ο Ευκλήδης Κουρτίδης ήρθε πολύ αργότερα. Ακριβώς. Ήρθε το 24. Άρα λοιπόν πάρα πολλοί λένε, ας πούμε, ότι το Ποντιακό έκλεισε το 22 με την καταστροφή της Μύρνης, αλλά ξέρουν πολύ καλά ότι έγιναν μάχες και το 22 και το 23 και το 24 και αυτοί οι άνθρωποι ήρθαν στην Ελλάδα πολύ αργότερα. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι ακόμα και τόσο μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την καταστροφή. Και το πιο εκπληκτικό που εμένα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ και κάθε φορά που το διαβάζω με συγκινεί ακόμη περισσότερο, είναι η καταγραφή των ανθρώπων με ονοματεπώνυμα. 162 ψυχές. Και μάλιστα με τόπο καταγωγής και με ονόματα που πραγματικά είναι από μόνα τους η ποντιακή ιστορία, η ελληνική ιστορία. Για παράδειγμα, έχουμε τα ονόματα του Γαβρά. Ο Γαβράς είναι από τις πιο σημαντικές ποντιακές οικογένειες. Έχουμε επίσης πάρα πολλούς ανθρώπους που είναι από την οικογένεια των Εφρεμιδαίων, που όπως ανέφερε στο πρώτο κομμάτι είναι μεγάλη οικογένεια επίσης. Επίσης έχουμε ανθρώπους οι οποίοι κάποια στιγμή λόγω των πολιτικών και άλλων δεδομένων έφυγαν στο εξωτερικό ως πολιτικοί πρόσφυγες. Δηλαδή γίνανε μια φορά πρόσφυγες το 22 και ξαναγίνανε μετά το 47, το 48 κλπ. Ας πούμε Βουλγαρία, πρώην Σοβιετική Ένωση κλπ. Και φυσικά έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι, όπως είπαμε και στο πρώτο κομμάτι, συνδέονται με αυτό το οποίο ονομάστηκε ολοκαύτωμα της Άντας, το οποίο ολοκαύτωμα πραγματικά είναι η κεντρική ιστορία της Άντας, έτσι δεν είναι? Ναι, βέβαια. Η κεντρική ιστορία της Άντας. Το πρώτο Σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου του 1921. Εκεί περίπου είχε γίνει το ολοκαύτωμα της Άντας. Μπορείς να μας πεις έτσι πώς το έζησες εσύ μέσα από τις διηγήσεις του πατέρας και των παλαιότερων και ποιο είναι το βίωμά σου, δηλαδή αυτό το οποίο πρέπει να μάθει και φυσικά και ο κόσμος ως άγνωστη ιστορία γενικότερα του ελληνισμού? Πρέπει να σου πω ότι αυτά τα πράγματα δεν συζητιόντουσαν στο χωριό. Εμείς περιμέναμε να, οι γιαγιάδες μας, οι παππούδες μας, δηλαδή όσοι είχαν απομείνει, όσοι είχαν έρθει από εκεί, από τον Πόντο, οι πρόσφυγες πρώτης γενιάς, να μας τα διηγούνται αυτά τα πράγματα. Δυστυχώς από αυτούς μάθαμε πολύ λίγα πράγματα. Ιδιαίτερα οι γυναίκες ντρέπονταν να αναφέρονται σε αυτά τα οποία περάσανε. Και νομίζω ότι είναι και πολύ μια ευκαιρία, Μιχάλη, έτσι όπως το αναφέρεις, να πούμε ότι όλα αυτά τα παλιά, που πολλές φορές για κάποιους ακούγονται πολύ έτσι μη δυνατά για το σήμερα, να το πω, ή μη κατανοητά στο σήμερα, ή μη χρήσιμα ακόμη στο σήμερα, φαίνεται ότι για μια σειρά από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους ήταν η ζωή τους, έτσι δεν είναι? Βέβαια. Και μάλιστα για ανθρώπους οι οποίοι παίξαν σημαντικό ρόλο στον ποντιακό ελληνισμό. Να βάλουμε, Μιχάλη, στην παρέα μας και στην κουβέντα μας, καθώς και στη συζήτησή μας, στο Χρόνι τον Αμανατίδη, επίσης μέσω Skype. Χρόνι, καλησπέρα από την Αλεξανδρούπολη και από τη Θράκη. Καλησπέρα, καλησπέρα. Χαίρομαι ιδιαίτερα για τη συνομιλία που θα έχουμε
μαζί σας και με τους ακροατές του τηλεοπτικού σας σταθμού. Ο Χρόνης Αμανατίδης είναι μουσικός, μέλος του Κέντρου Ποντιακών Μελετών και από τα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν έτσι να μας κάνουν με την, ας το πούμε, περιδιάβασή τους, ουσιαστικά την ανάλυση του ποντιακού ζητήματος τα τελευταία 30 χρόνια. Να πω επίσης, Χρόνη, και αφού σε ευχαριστήσω όπως και τον Μιχάλη εδώ, τον Νικολαίδη, από τον πρόεδρο του Πολιτιστικού Συλλόγου Πεύκων Ρίζες, ότι προσφέρεται ο Μεν Μιχάλη στα βιβλία του πατέρα του, τα οποία αυτοί που μας παρακολουθούν, εφόσον το επιθυμούν, μπορούν να τα παραλάβουν από το σταθμό. Και εσύ, Χρόνη, μας προσφέρεις. Θα προσφέρω κι εγώ στους φίλους ακροατές ένα από τα έργα μου, το Πόντος ένα αστροφωτεινών, αρωθυμό και τραγωδό. Και μαζί, Χρόνη, θα έχεις και τη δυνατότητα να προσφέρεις το Κύπρος Πόντος Ιωνία. Και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το γεγονός ότι... Κύπρος Πόντος Ιωνία, ναι. Το γεγονός... Να... Ναι, παρακαλώ. Ότι οι ψηφιακοί δίσκοι μουσικής παίζουν επίσης μαζί με τα βιβλία ίσως τον κεντρικό ρόλο προκειμένου να ανακτήσουμε την ιστορία και την παράδοσή μας. Η πρώτη ερώτηση, Χρόνη, απόψε για σένα είναι πολύ σύντομα να μας πεις πώς τελικά ερμηνεύεται ή πώς οριοθετείται η λέξη ποντιακό ζήτημα. Δηλαδή πώς ξεκινάει ξανά μετά τη μεγάλη σιωπή πολλών ετών εκεί στη δεκαετία του 80 ξανά ο κόσμος να ασχολείται με το ποντιακό ζήτημα. Ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια μέσα στη σιωπή. Δεν είχαμε κανένα δικαίωμα λόγω των γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων να έχουμε οποιαδήποτε αναφορά στο ζήτημά μας, στο ποντιακό ζήτημα και στα άλλα ζητήματα τα εθνικά. Αυτά που έχουν καθορίσει ήταν η ελληνοτουρκική φιλία και ιδιαίτερα η ένταξή μας στο ΝΑΤΟ. Τη δεκαετία όμως του 80 κάποιοι νέοι άνθρωποι και ιδιαίτερα και συμπατριώτες σας από την Θράκη, ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης, ίδρυσε το Κέντρο Ποντιακών Μελετών. Μαζευτήκανε και άνθρωποι από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Αλλά αυτό που έκανε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης ήταν ότι ανέλησε μετά από τόσα χρόνια και επαναπροσδιορίσε το ζήτημα και το έχει θέσει στη σωστή του διάσταση. Αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό γιατί δεν είχαμε ένα κείμενο όχι για την ποντιακή υπόθεση αλλά και για όλα τα εθνικά ζητήματα που δεν υπήρχε ανάλυση. Όπως και στην πολιτική, όπως βλέπετε και σήμερα, δεν υπάρχει ανάλυση. Αυτό ήταν ένα μεγάλο έργο του Μιχάλη Χαραλαμπίδη και έτσι ενταχθήκαμε όλοι εμείς οι άνθρωποι που είχαμε αυτές τις αναζητήσεις και ιδιαίτερα εγώ που είμαι από το χώρο της μουσικής και του θεάτρου. Είχαμε αναπτύξει μεγάλη δραστηριότητα την περίοδο του 70 και ιδιαίτερα του 80 με τον δάσκαλό μου τον Πόλη Χάιτα στο θέατρο. Και υπήρχε ένα κενό, υπήρχε αυτή η αναζήτηση, το τι πρέπει να κάνουμε για να μην χαθούμε. Την απάντηση αυτή την έδωσε ο Μιχάλης ο Χαραλαμπίδης με το πρώτο του βιβλίο, το «Πόντι δικαιόμαστε μνήμη». Είναι αυτό το βιβλιαράκι και όπως θα δείτε ότι με ένα βιβλίο, έτσι και φυσικά ακολουθούν και άλλοι κύκλοι, είναι ο πρώτος κύκλος, αλλάξαμε την ιστορία, όπως και τα CD αυτά που έχετε στα χέρια σας, το «Πόντος εν άστρων φωτεινών», αρωθυμό και τραγωδό. Επίσης είναι θρακιώτης ο ποιητής και κάνει και την απαγγελία, είναι ο Γιώργος Σαρακιανίδης, που συμπυκνώνει όλη την ιστορία από το μύθο στο σήμερα. Να πούμε, Χρόνη, ότι αυτό το «Πόντος εν άστρων φωτεινών» ήταν και, ας το πούμε, το εναρκτήριο μήνυμα του Οικουμενικού Πατριάρχη στην πρόσφατη Παγκόσμια Συνδιάσκεψη Νεολαίας. Ναι, είναι τιμή για μένα και για τον ποιητή ιδιαίτερα τον Γιώργο τον Σαρακιανίδη που μας ακούει από πάνω εκεί που βρίσκεται ότι ο Πατριάρχης απήγγειλε το «Πόντος εν άστρων φωτεινών, αρωθυμό και τραγωδό» και αυτό έχει μεγάλη σημασία αλλά και κάθε χρόνο κάνει αναφορά στο έργο ένα μέρος από το ποίημα στην λειτουργία και όπως λέει ο ποιητής «Και σκόθεν θρήνος θάνατος πέραν περούσων πόντων». Αλλά με τα βιβλία και με τα έργα αυτά, με τη μουσική, μπορέσαμε και αλλάξαμε
πάρα πολλά στην ιστορική μας πορεία. Μετά γι' αυτό το... χρόνη, να σε διακόψω, γι' αυτό ναι. χρόνη απόψε δίνουμε το Πεύκον Ρίζες που ουσιαστικά είναι μια συνέχεια, είναι από τον Πολυχρόνη Νικολαίδη, τον Αείμνηστο, εδώ συνεργάτης Δέλτα Τηλεόραση για πάρα πολλά χρόνια. Το δίνουμε ως φόρο τιμής και ως ένα αντίδωρο σε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι θέλουν ακριβώς, να μάθουν την ποντιακή ακριβώς, ιστορία. Και φυσικά τους δύο ψηφιακούς σου δίσκους στα τηλέφωνα 2551088440. Οποιοδήποτε επικοινωνήσει, 10 πρώτοι θα τα πάρουν εντελώς δωρεάν ως μικρό δείγμα αυτής της προσπάθειας η οποία γίνεται ανιδιωτελώς εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς. Μετά το πόντι δικαίωμα στη μνήμη των πρώτων κύκλων, είχαμε και την πρώτη συμβολική. Ο Μιχάλης το έχει θέσει το πρώτο παγκόσμιο συνέδριο, το πόντι δικαίωμα στη μνήμη. Όπως βλέπετε έχουμε και το βιβλίο εδώ, την πρώτη έκδοση. Και μετά στο δεύτερο παγκόσμιο συνέδριο είχε θέσει την 19η Μαΐου. Είναι η σημασία της 19ης Μαΐου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το βιβλιαράκι, αυτό το βιβλίο άλλαξε την πορεία του ποντιακού ζητήματος. Χρόνη να σου πω... Να σου πω ναι, το πρώτο βιβλίο και συνεχίζεις. Ήταν αυτό εδώ, το κίτρινο, γιατί έχει πάρα πολλές εκδόσεις και έχω χάσει και τη σειρά, όπως και με τις δικές σου, και εσύ είσαι πολυγραφότατος, και έχω χάσει εδώ τη σειρά. Έχω εδώ πέρα καμιά δεκαριά βιβλία, πρέπει να είναι πάνω από 15 τα δικά σου. Και θα έχουμε και την τύχη να μιλήσω και για τα δικά σου βιβλία. Χρόνη. Να σου πω ότι εδώ πέρα ο Μιχάλης ο Νικολαίδης, τον οποίο θα βάλουμε στη συζήτησή μας, και επειδή ανέφερες και πολύ σωστά. Ο πατέρας του και τότε αυτός μικρό παιδί ήταν ναι. Ο πρώτος σύλλογος στη Βόρεια Ελλάδα όπου έκαναν εκδήλωση για 19η Μαΐου και τη γενοκτονία πριν ακόμα ψηφιστεί από τη Βουλή το 1994 ο σχετικός νόμος και νομίζω ότι Μιχάλη πρέπει να μας πεις και εσύ όχι απλώς τις μνήμες να μας πεις αυτό το οποίο αισθάνθηκες. Μάλιστα η φωτογραφία υπάρχει σήμερα φωτογραφία στα γραφεία του συλλόγου. Ναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που ακούω και χαίρομαι ιδιαίτερα. Και μάλιστα ο Μιχάλης κατάγεται από το ίδιο χωριό ευρύτερα που κατάγεται ο Μιχάλης ο Χαρλαμπίδης, βεβαίως. Και πάρα πολλοί συγγενείς όλης αυτής της προσπάθειας και πάρα πολλοί συναγωνιστές βρίσκονται σε αυτούς εδώ τους χώρους. Έχουμε ένα ιδιαίτερο δέσιμο με την οικογένεια Χαραλαμπίδη από το Κοπαλάντον ακόμα της Σαντάς. Και πρέπει επίσης να πεις ότι η οικογένειά σου συνδέεται και με ένα τραγικό γεγονός. Με βεβαίως. Την οικογένεια Χαραλαμπίδη και οικογένεια πρέπει να μας το πεις αυτό. Πρέπει να σας πω ότι ένα από τα παιδάκια τα οποία δόθηκαν προς σφαγή ήταν και της οικογένειας Χαραλαμπίδη. Αυτό λοιπόν το παιδάκι το κουβαλούσε η εξάχρονη γιαγιά μου τότε στην αγκαλιά της. Από την αγκαλιά της γιαγιάς μου το πήρανε. Είναι αυτό που είπε και ο Μιχάλης και αυτό που το έχει αναδείξει σε διεθνές επίπεδο οι ομοιότητες του κεμαλισμού με τον ναζισμό. Και όπως θα είδατε, δικαιώθηκε και από τα μεγάλα πανεπιστήμια από το Χάρβαρντ. Έχουμε ένα βιβλίο πάνω από 400 σελίδες από ό,τι θυμάμαι. Και οι συνομιλητές μας σε παγκόσμιο επίπεδο είναι πάρα πολύ και ιδιαίτερα στην Μικρά Ασία. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί αυξάνονται με μαθηματική ακρίβεια. Οι συνομιλητές μας, αλλά η πρώτη συμβολική κίνηση έγινε στο Χαϊδάρι με τη σημασία της 19ης Μαΐου και αυτό έγινε γιατί στο Χαϊδάρι η πόντη στο μνημείο της γενοκτονίας ήταν τα πρώτα μνημεία της γενοκτονίας στο Χαϊδάρι η πόντη έχουν πριν από το Χαϊδάρι έχουν υποστεί τη βία του κεμαλισμού και στο Χαϊδάρι είχαμε τη βία του ναζισμού. Εκεί έγινε η πρώτη μεγάλη συγκέντρωση και ομιλία στο μνημείο που μίλησε ο Μιχάλης. Ο αγώνας συνεχίστηκε και όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα σε διεθνές και πανελλαδικό επίπεδο και έτσι το 1994 όπως ξέρουμε όλοι είχαμε την μεγάλη αυτή ηθική πράξη την αναγνώριση της 19ης Μαΐου ως ημέρα μνήμης των θυμάτων του κεμαλισμού και όλων των λαών, έτσι. Χρόνη, πριν συνεχίσεις, θα ήθελα να κάνουμε μια παρένθεση, επειδή βεβαίως. Θα ήθελα τώρα να κάνουμε, να ακούσω τη γνώμη σου με βάση τη μουσική σου ιδιότητα. Μέχρι τώρα
Ανέδειξε το ζήτημα πάρα πολύ εύστοχα σε πολιτικό επίπεδο και ιστορικό και έχει ενδιαφέρον και θα το συνεχίσουμε. Θεωρείς ότι η μουσική παράδοση ή αυτό το οποίο ονομάστηκε μουσικός χώρος, ποντιακή μουσική, ποντιακή παράδοση σε ό,τι αφορά αυτό το πολύ υψηλού επίπεδου πολιτισμό που παρήγαγε ο ελληνισμός στον Πόντο, θεωρείς ότι η μουσική δεν αρκούσε προκειμένου ένας άνθρωπος να νιώσει ότι είναι πόντιος ή να αγωνιστεί ενάντια σε ό,τι συνέβη, δηλαδή ενάντια στη γενοκτονία και να την αναδείξει? Πίστευες δηλαδή ότι η μουσική και πιστεύεις ότι αρκεί για να καλύψει μόνο ένα μέρος, ή μπορεί πιστεύεις να είναι ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπουμε πολλές φορές ως folklore και να καταλήγει και να ολοκληρώνεται ως τέτοιο? Η μουσική από μόνη της δεν αρκεί, όπως και οι μνήμες και αφηγήσεις, και αυτό το ερώτημα είχε μπει τότε τη δεκαετία του 70 και το απάντησε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης. Δεν φτάνει η μουσική μόνο γιατί, για να είσαι ερμηνευτής, θα το πω και πιο απλά. Εάν δεν έχεις ζήσει ή αν δεν έχεις επικοινωνήσει με το θέμα, με όλη την ιστορία, δεν μπορεί να είσαι και καλός ερμηνευτής ή δεν μπορεί να εκφράσεις αυτά εδώ που θα τραγουδήσεις ή θα παίξεις. Εκεί έχουμε ένα τεράστιο πρόβλημα, γιατί περισσότεροι από εμάς δεν επικοινωνήσαμε με την ιστορία. Και αυτό είναι ένα κενό που πρέπει να ολοκληρώσουμε, θα έλεγα, την ταυτότητά μας. Θα έλεγα πρέπει να επαναποντιοποιηθούμε. Όπως λέω και σε πολλούς, γιατί δεν ασχολούμαι μόνο με την ποντιακή μουσική, ξέρετε ότι έχω και τις άλλες περιφέρειες του ελληνισμού. Από την Πανηγενεσία μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει επαναελληνοποίηση και δεν έχει ενταχθεί η μουσική μας στο σύστημα παιδείας. Αυτό είναι ένα κενό, γι' αυτό και έχουμε και τις, όπως και σε άλλους τομείς, γι' αυτό έχουμε τις αλλοιωμένες και τις αποδιαρθρωμένες ταυτότητες, οι οποίες είναι χειραγωγήσιμες και καταναλώνονται πολύ εύκολα. Μιχάλη, θέλεις να προσθέσεις κάτι? Νομίζω ότι με πρόλαβε ο χρόνος. Ήθελα να ρωτήσω την άποψή του, για να πάμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής που είναι η παράδοση, για τα τραγούδια και τους χορούς και τις μουσικές στις μέρες μας, για τα ποντιακά τραγούδια. Πώς βλέπει δηλαδή αυτή την εξέλιξη? Είναι, κοίταξε, όλοι, όπως και όλη η ελληνική μουσική, αλλά ιδιαίτερα η ποντιακή μουσική, που διαζει στο φυσικό της γεωγραφικό χώρο και δεν γίνεται... Έχουμε καταργήσει το χωροστάσι, δεν υπάρχει το χωροστάσι. Το χωροστάσι ήταν η δημιουργία, η συνάντηση όλων των δημιουργών. Εμείς μετά τη γενοκτονία έχει καταργηθεί, το λέω πολύ έτσι εξορισμένο, το χωροστάσι. Έπρεπε να είχαμε άλλα στοιχεία, αυτά της μνήμης, και πολλές φορές λέω ότι εμείς είμαστε άνθρωποι της μνήμης και της ιστορίας και η σχέση μας με τη μνήμη είναι παραγωγική και όχι μουσιακή, έτσι. Και αυτό πρέπει να δούμε και στο υπόλοιπο ελληνικό τραγούδι. Η μουσική μας είναι στην αλλοιωμένη της μορφή. Θέλει μια επεξεργασία και θέλει να επαναφέρουμε και άλλα στοιχεία μέσα στη μουσική, να τα κωδικοποιήσουμε, θα έλεγα. Να εντάξουμε την ελληνική μουσική, το ελληνικό μουσικό σύστημα γραφής και να καταγραφούν αυτό που έκανε ο μεγάλος δάσκαλος της ελληνικής μουσικής, ο Σίμων Καράς. Το έχουν κάνει κι άλλοι, αλλά αυτός είχε ασχοληθεί περισσότερο και με την ποντιακή μουσική. Αλλά και στη Φόρμικα, τέλος του 1900 και αρχές του 1900, έχουμε τραγούδια, καταγραφές για τον Πόντο, και ο Παχτίκος έχει και αυτός αρκετές καταγραφές από τον Πόντο στα δημοτικά του τραγούδια. Αυτό το οποίο υπονόησες, Χρόνη, και... θα εκτιμώ ότι θα το επεκτείνεις και ως σκέψη, είναι ότι ναι, μεν ο χορός και ο τραγούδι είναι ένα σημαντικό κοινωνικό στοιχείο, αλλά όπως λέει και ο Πλάτωνας, όποιος δεν χορεύει είναι ακοινώνητον, ή όποιος δεν τραγουδά, θα προσθέσει κάποιος άλλος, όποιος δεν ακούει μουσική, όποιος δεν συμμετέχει στα μουσικά, αλλά μάλλον είναι αυτό το οποίο δεν φτάνει, έτσι, δεν αρκεί. Ακούς, δηλαδή δεν προκειμένου επαρκεί, να καλύψει. Δεν επαρκεί για τη συνέχεια μας, για να μπορούμε να είμαστε ολοκληρωμένοι και σαν καλλιτέχνες και σαν προσωπικότητες και σαν πολίτες, καλύτερα σαν πολίτες. Γι' αυτό εμείς στην χώρα μας έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε πολίτες. Πρέπει να φτιάξουμε πολίτες, να γίνουμε πολίτες πρώτα. Και αυτό είναι να έχουμε μια ταυτότητα. Και βλέπετε ότι και σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, αυτοί που έχουν ταυτότητα, αυτοί πουλάνε. Έτσι, δέστε το ένα προϊόν, λέμε αυτό είναι κρασί,
της Μαρόνης. Είναι κριτικό κρασί, έχει ολόκληρη ιστορία. Η ταυτότητα είναι η σημαντικότερη σε συνθήκες και εμείς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί κοιτάξτε να δείτε, θα πάω λίγο πιο παλιά. Μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης και την άλωση της Τραπεζούντας, πολλοί μουσικοί, όπως και πολλοί διανοούμενοι, έχουν βρει καταφύγιο στην Δύση, στην τότε Δύση, που ήταν ο Βυσσαρίων ο Τραπεζούντιος εκεί. Αυτός έκανε όλη αυτή την εκστρατεία να σώσει βιβλία και μετά αρχίσαμε και τις μεταφράσεις των αρχαιών, του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, ιδιαίτερα του Πλάτωνα, και αυτό το κίνημα το μορφωτικό εξανθρώπισε την Ευρώπη. Και αυτό, και μαζί με τους διανοούμενους, έχουν πάει και αρκετοί μουσικοί. Έτσι, η δομή και οι μουσικές φόρμες που συναντάμε στην Ευρώπη έχουν επηρεαστεί πάρα πολύ και από το Βυζάντιο. Γιατί υπήρχε τεράστια παραγωγή, μουσική παραγωγή, και στην Τραπεζούντα και στην Κωνσταντινούπολη. Δεν είναι αυτά τα δύστιχα. Τα δύστιχα περιοριστήκανε μετά την άλωση. Μετά την άλωση, γιατί στο Ισλάμ οποιαδήποτε έκφραση είναι η πιο κολάσιμη πράξη. Χρόνη, πριν να κάνεις το καταληκτικό σχόλιο σε ό,τι αφορά αυτό το κομμάτι, θα μας επιτρέψεις να σε κρατήσουμε και για το τρίτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής, εδώ μαζί με τον Μιχάλη τον Νικολαίδη, αφού πρώτα επανέλθουμε σε ένα ζήτημα το οποίο θα το εξαντλήσουμε όσο μπορούμε στο επόμενο μέρος της συζήτησής μας. Αν θεωρείς ότι η δεκαετία του 80 ήταν ουσιαστικά μια επανεκκίνηση μιας προσπάθειας η οποία είχε εξαφανιστεί τα τελευταία 50 χρόνια, από το 22 μέχρι το 70 και το 80, και αν εκτιμάς ότι η δεκαετία αυτή ουσιαστικά έβαλε ένα ζήτημα το οποίο κάποιοι οι θεσμοί, οι πρόσωπα, ήθελαν να το εξαφανίσουν, και ουσιαστικά μιλώ για αυτό το οποίο τέλειωσε το 22 στη Σμύρνη, ναι, συμβολικά. Ναι, υπήρχε εχθρικό, το περιβάλλον ήταν εχθρικό, δεν είχαμε συνομιλητές από κανένα χώρο και από κανένα, ούτε από τα πολιτικά κόμματα, γιατί στη χώρα δεν είχαμε πολιτικά κόμματα να είχαν μια επεξεργασμένη πολιτική για τα εθνικά μας ζητήματα. Αντιθέτως, τον πατριωτισμό και τον αγώνα μας τον ποινικοποίησαν, γι' αυτό και εμφανίσαν και διάφορα μορφώματα. Ο αγώνας ήταν πάρα πολύ δύσκολος, και ιδιαίτερα ένα ζήτημα το οποίο για 80 χρόνια ήταν θαμμένο και απαγορευόταν. Ήταν απαγορευμένο από την επίσημη πολιτεία να αναφέρεις οποιαδήποτε, ακόμη και στη μυθολογία. Θυμάμαι, εγώ είχα ανέβει πάνω στην Παναγία Σουμελά τότε και μίλησα έτσι σε παρέα εκεί που καθόμασταν έξω στην Ήπεθρο, και μίλησα για το Φρίξο και την Έλλη, και αυτό ενόχλησε, δεν ξέρω γιατί, και πραγματικά ξαφνιάστηκα, ένιωσα πολύ άσχημα και λέω, γιατί είναι τόσο επικίνδυνο. Άρχισα τότε να, όπως λέει ο λαός, να πονηρεύομαι. Χρόνη, κάνουμε εδώ πέρα την διακοπή μας. Θα σε κρατήσουμε και για το επόμενο μέρος και σε λίγα λεπτά θα είμαστε πάλι μαζί σας. Ευχαρίστω, γιατί δεν έχουμε τελειώσει τον επόμενο κύκλο. Ναι. Έχει συνέχεια η πορεία του Ποντιακού. Ωραία. Θα μας επιτρέψει λοιπόν σε λίγα λεπτά με τις διαφημίσεις. Θα είμαστε πάλι εδώ πέρα. Να υπενθυμίσω ότι τα δύο CD, δύο ψηφιακοί δίσκοι μουσικής που προσφέρει ο Χρόνης Αμανατίδης για τον Πόντο, και το βιβλίο «Πεύκον Ρίζες» του Πολυχρόνη Νικολαίδη, έχουν μείνει λίγα ακόμα, στο 2551088440, για να τα παραλάβουν όποιοι τηλεθεατές επιθυμούν εντελώς δωρεάν, ως μικρό αντίδωρο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Είμαστε εδώ στο τρίτο και τελευταίο μέρος της συζήτησής μας. Απόψε έχουμε θέμα τον Πόντο, παράδοση και πολιτισμός. Μαζί με τον Μιχάλη τον Νικολαίδη, έχουμε και τον Χρόνη τον Αμανατίδη μέσω Skype από την Αθήνα. Χρόνη, εδώ με τον Μιχάλη και έτσι συζητήσαμε και στα προηγούμενα μέρη της εκπομπής, αλλά και γενικότερα. Υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο συνδέεται, και ο Μιχάλης θα σου πει και το δικό του σχόλιο. Πώς τελικά μπορείς να ευτελήσεις ένα ζήτημα, όπως μιλάμε τώρα για τον Πόντο, εισάγοντας μουσικά όργανα ή εισάγοντας μουσικά σχήματα και διαδρομές, αυτό το οποίο ονομάστηκε νεοπονδιακά,
σε ένα χώρο ευτελίζοντας ουσιαστικά και ολόκληρο το ζήτημα. Μιχάλη. Βέβαια. Και δεν είναι μόνο τα νεοποντιακά, ας πούμε. Είναι περισσότερο αυτό εντοπίζεται και στη γλώσσα την ποντιακή. Αλλάζουν και οι λέξεις οι ποντιακές, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, ναι, κοιτάξτε, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό είναι έλλειψη παιδείας και έλλειψη συνείδησης. Γι' αυτό μίλησε για την επαναποντιοποίηση, όπως είπα και για την επαναελληνοποίηση όλων αυτών εδώ των στοιχείων. Και αυτό συμβαίνει γιατί νομίζουμε ότι, όπως και στις άλλες περιοχές, ότι βάζοντας ένα άλλο όργανο, γιατί εμείς έχουμε πληθώρα οργάνων η ελληνική μουσική. Έχουμε το ΝΕΙ, έχουμε τα πνευστά μας δηλαδή, έχουμε το κανονάκι, έχουμε τον ταμπουρά, έχουμε το ούτι, όλα αυτά είναι στην ελληνική μουσική. Μπορούμε να βάλουμε αυτά τα όργανα, αλλά δεν τα βάλαμε αυτά, αλλά θεωρήσαμε ότι εξυγχρονίζουμε τη μουσική παντρεύοντάς τη με συγκερασμένα όργανα. Εκεί υπάρχει αλλίωση, γιατί άλλα διαστήματα έχει η ελληνική μουσική και άλλα έχει το συγκερασμένο σύστημα. Έτσι. Και εκεί είναι το πρόβλημα. Και πρόβλημα υπάρχει και στην ποιήση. Ένας λόγος και στη γλώσσα, όπως είπε και ο Μιχάλης. Και ένας λόγος που κάναμε την δεκαετία του 70 και ιδιαίτερα του 80 πάρα πολλές ποιητικές έτσι, βραδιές, ήταν να επαναφέρουμε τους ποντίους και τους άλλους φίλους της Αθήνας και σε όλη την Ελλάδα στην ποιήση. Και αυτό το έργο το πόντωσε εν άστρο φωτεινών, όπως και τα άλλα τα ποίηματα που είχα την τύχη να μου τα εμπιστευτεί ο Ηλίας ο Τσιρκινίδης, τα έχουμε παρουσιάσει αρκετές φορές. Είναι αριστουργήματα. Έτσι. Δυστυχώς όμως οι πόντοι δεν έχουν διαβάσει η ποίηση, δεν γνωρίζουν τον Ηλία Τσιρκινίδη, δεν γνωρίζουν τον Γιώργο Σαρακιανίδη. Έτσι. Και γενικά δεν διαβάσανε τον ακριτικό κύκλο. Δηλαδή, αν διαβάζανε έστω τον ακριτικό κύκλο, θα μπορούσαν να επηρεαστούν. Χρόνια εκεί ήθελα να καταλήξω. Σε δύσκολες στιγμές οι Έλληνες, γενικότερα και οι Πόντοι ειδικότερα, καταφεύγαν στους ποιητές τους. Αυτοί οι ποιητές ήταν από τον ακριτικό κύκλο, τα δημόδια άσματα, τον Διγενία Κρήτα, μέχρι το Σεφέρι, τον Ελίτη, οι οποίοι γράφανε για αυτά τα ζητήματα. Άρα λοιπόν. Όταν χάσεις τους ποιητές σου, δηλαδή αυτούς που ποιούν, αυτούς που δημιουργούν, αυτούς που φτιάχνουν, προφανώς θα καταλήξεις να ακούς πράγματα, σχήματα και μουσικές οι οποίες δεν σε εκφράζουν κιόλας και ως άνθρωπο. Κοιτάξτε, την περίοδο της τραγωδίας του Πόντου δεν υπήρχαν οι ποιητές μας. Ήδη είχαν γενοκτονηθεί, είχαν αποδεκατιστεί. Έτσι έχουμε ένα τεράστιο κενό απέναντι στην ιστορία για να αποθανατήσουν το έπος της τραγωδίας του Πόντου. Αυτό ήρθε ένας απόγονος από τα Σούρμενα, ο Γιώργος Σαρακιανίδης, ο οποίος μέσα από το ποίημα του «Αρωθυμώ και τραγωδώ πέντο πόντος εν άστρο φωτεινών» περνάει όλη την ιστορία από το μύθο στο σήμερα και δίνει μια αισιοδοξία. Και όσοι θα το ακούσουν το CD αυτή τη στιγμή, γιατί είχα την τύχη να το βάλω, να το παρουσιάσω και σε ένα μέρος στο Λυκαβητό και ένα μέρος και στην Παναγία Σουμελά, στον ιστορικό πόντο. Εκεί έγινε η σύλληψη όλου του έργου το 1993, όταν κάναμε την πρώτη λειτουργία μέσα στο ιερό. Όπως και ο Ηλίας ο Τσιρκινίδης, μέσα από το ποίημα του «Ο Δίμονο και Μετζετζής». Είναι δύο αριστουργήματα που περνάνε όλο το έπος της τραγωδίας του Πόντου μέσα από αυτά τα δύο ποίηματα. Έχουμε φυσικά και την καμπάνα του Πόντου του Χτενίδη, έχουμε και άλλα, δεν είναι έτσι, δεν είναι... Αλλά αυτά είναι ολοκληρωμένα ποίηματα και συγκροτημένα. Είναι πάρα πολύ δυνατά ποίηματα. Φτάνουμε έτσι. Λοιπόν χρόνια μετά από αυτόν τον κύκλο της δεκαετίας του 70 και του 80, όπου αναφέρουμε ότι τον Ενεπεκίδη τον σταμάτησαν τις έρευνές του ή πήγαν να τον σταματήσουν όταν έκανε έρευνα για την γενοκτονία. Το 1957 ξεκίνησε πρώτος ο Ενεπεκίδης τα αρχεία της Αυστρίας. Και τότε εδώ οι πατριώτες μας, τότε από ό,τι θυμάμαι ήταν ο Αβέροφ και ο Πιπινέλης. Άλλη ιστορία είναι και αυτός ο Πιπινέλης, έτσι ξέρετε με
το ρόλο και, της, και αυτού και της μητέρας με τα βούρλα. Είναι, αυτό μπορεί να το κάνουμε ολόκληρο έργο. Πώς αντιμετωπίζανε τους πρόσφυγες και πώς αντιμετωπίζανε τα εθνικά ζητήματα. Έτσι σταματήσανε τον Ενεπεκίδη το 1957 από ό,τι θυμάμαι. Είναι και αυτές οι μέρες ήτανε, είναι και ένας χρόνος που μας άφησε ο πολυχρόνης Ενεπεκίδης και είχα την τιμή και την τύχη να το γνωρίσω και να με τιμάει με τη φιλία του. Χρόνη, να επανέλθω και θα συνεχίσει τη συζήτηση πάνω σε αυτό. Με τον Μιχάλη στο πρώτο μέλος συζητήσαμε για τον Δημήτρη τον Ψαθά. Όπου, όπως ξέρεις, η γη του Πόντου νομίζω ότι έρχεται σε μια περίοδο που το Ποντιακό είναι σχεδόν ή παντελώς άγνωστο. Ο Δημήτρης ο Ψαθάς έρχεται στα Πεύκα και συναντάει τρεις αντάρτες ακριβώς για να του πούνε ακριβώς, όχι μόνο για το έπος των ανταρτών και ό,τι συνέβη στην αντιστασιακή ιστορία του Πόντου, αλλά γενικότερα να του τονίσει και να, αυτός ο κόσμος ότι ο Πόντος είναι ζωντανός, υπάρχει ακόμα, υφίσταται. Κοιτάξτε, οι Πόντοι πάντοτε πιστεύαν ότι θα επιστρέψουν. Εγώ πρόλαβα τους ανθρώπους αυτούς της ιστορίας που ποτέ δεν πιστέψαν ότι δεν θα επιστρέφανε στην πατρίδα τους. Αυτό με έχει συγκλονίσει πραγματικά, έτσι. Έχω φορτιστεί πάρα πολύ από όλη αυτή την ιστορία και είναι πολύ δύσκολο, ξέρεις, να κάνεις το συνέστημα λογική, γιατί αυτά εδώ για να τα παντρέψεις τώρα την πολιτική, γιατί έχω και την πολιτική μου προσέγγιση απέναντι στο ποντιακό ζήτημα και γενικά στα εθνικά ζητήματα, όχι αυτά όπως τα εννοούν διάφορα μορφώματα και διάφοροι περίεργοι τύποι, έτσι να μην υπάρχει καμιά παρεξήγηση, γιατί ο πατριωτισμός είναι μεγάλη υπόθεση. Δεν είναι σημαία Παναμά, θα το πω έτσι πολύ λαϊκά και πολύ απλά. Άρα λοιπόν έχουμε το 1994 την ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο του σχετικού νόμου. Η μεγαλύτερη πράξη της μεταπολίτευσης. Είναι η μεγαλύτερη πράξη, συγγνώμη που σε διακόπτω, της μεταπολίτευσης. Ωστόσο αυτή, όπως πολύ σωστά το ανέφερες ως ηθική πράξη και πολιτική ενδεχομένως κάποιος μπορεί να προσθέσει, και ιστορική και διπλωματική και οτιδήποτε άλλο μπορεί έχει να προσθέσει κανείς. Έχει πολλούς συμβολισμούς και πολλές διαστάσεις. Ναι, ναι. Γιατί μέσα από τη 19η Μαΐου περνάνε όλα τα ζητήματα τα εθνικά μας. Είναι το παλιό ανατολικό ζήτημα, το καινούργιο είναι το κυπριακό και τα άλλα που ζούμε τώρα. Και όλα τα ζητήματα των ιστορικών λαών της Μικράς Ασίας, της Ανατολίας. Πιστεύεις όμως ότι μετά την ανακήρυξη 19 Μαΐου μέρας εθνικής μνήμης και την ψήφιση του σχετικού νόμου υπήρξε αυτό το οποίο θα περίμενε κάθε καλοπροαίρετος Πόντιος Έλληνας γενικότερα ή υπήρξε υπονόμευση? Υπήρξε υπονόμευση και θέλω να μου επιτρέψεις, γιατί επειδή το έχω ζήσει όλη την πορεία αυτή το από κοντά, υπήρξε χυδαιότητα. Και φασισμός, και φασισμός. Και εγώ, ξέρεις, με τα Πόντι, οι πραγματικοί Πόντι, με τον φασισμό έχουν μια δυσάρεστη έτσι, εμπειρία. Έτσι, είτε ήταν ο κεμαλοφασισμός, είτε ήταν ο ναζισμός, είτε ήταν οποιοδήποτε φασισμός, ιταλικός ή βουλγαρικός. Και ιδιαίτερα εγώ που γεννήθηκα και στη, γιατί είμαι και Μακεδόνας στην Ανατολική Μακεδονία, στη Δράμα, έχουν ζήσει οι δικοί μας και τον αντίστοιχο φασισμό τον βουλγαρικό, έτσι. Έχουμε δηλαδή, έχουμε τεράστια εμπειρία, έτσι. Έχουμε ζήσει πραγματικά πρωτόγνωρες στιγμές απέναντι στην αντιμετώπιση του ζητήματος αυτού. Δηλαδή θέλαν να καταργήσουν τη 19η Μαΐου. Αυτό ήταν ο στόχος τους και χρησιμοποίησαν όλα τα μέσα και μέσα από το χώρο τον Ποντιακό, αλλά και έξω. Αλλά κοίταξε να σας πω, τους νικήσαμε. Χρόνη να σε διακόψω λίγο. Νικήσαμε σε διεθνές επίπεδο, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Επειδή εγώ συνομιλώ και μέσω της μουσικής με διευκολύνει και είμαι πάρα πολύ τυχερός που ασχολούμαι και έχω έτσι, επικοινωνία με τη μουσική, τους νικήσαμε και οι συνομιλητές μας είναι πάρα πολλοί σε όλο τον κόσμο. Και ιδιαίτερα στη Μικρά Ασία, να το ξέρετε. Χρόνη, να σε διακόψουμε λίγο, γιατί ο Μιχάλης θέλει να σε ρωτήσει κάτι. Βέβαια, όχι να ρωτήσω, αλλά να επισημάνω ότι η σημασία με αυτά που ανέφερες, δηλαδή, Χρόνη, όσον αφορά το φασισμό που έχουν βιώσει οι Πόντι, που έχει να κάνει με τα τελευταία γεγονότα,
και τις συγκεντρώσεις που γίνανε σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έκανες πολύ καλά και που το ανέφερες αυτό, για να ξέρουν όλοι οι πόντοι ότι ουδεμία σχέση έχουμε με τον φασισμό. Ναι, τώρα δεν θα απολογηθούμε εμείς, γιατί κοιτάξτε τον... Γιατί μας έχουν χαρακτηρίσει κάπως τώρα τελευταία, ακούγονται και αυτά. Πω, κοίταξε, και πριν να προχωρήσεις χρόνια, πριν να προχωρήσεις, να πούμε ακόμη μια φορά ότι μπορούν να επικοινωνούν οι τηλεθεατές στο 2551088440 για να παραλάβουν εντελώς δωρεάν τα αντίδωρα τα οποία μας δίνει ο Χρόνης ο Μανατίδης από την Αθήνα, τους ψηφιακούς δίσκους μουσικής για τον Πόντο, την Κύπρο, την Ιωνία και όλους αυτούς τους πανέμορους χώρους του ελληνισμού, καθώς και τα βιβλία του Πολυχρόνου Νικολαίδη «Πεύκον Ρίζες», τα οποία δορίζει στη μνήμη του πατέρα του και γενικότερα σε όλο αυτό το οποίο πρόσφερε ο πατέρας του στην ιστορία εδώ της περιοχής. Χρόνη, μπορείς να συνεχίσεις. Ναι, όταν τη δεκαετία του 80 με πρωταγωνιστή τον Μιχάλη τον Χαραλαμπίδη, τον συμπατριώτη σας, τον Θρακιώτη, ξεκίνησε το τεράστιο αυτό κίνημα μνήμης και το μορφωτικό αυτό κίνημα, γιατί είχε όλες αυτές τις διαστάσεις, έτσι, και τις πολιτικές και τις πολιτιστικές και όλες, έτσι, δεν ήταν απλώς ένα, πώς το λένε, παρικμασμένο συνδικαλιστικό κίνημα, έτσι. Οι διάφοροι περίεργοι μηχανισμοί θέλανε να κατασυκοφαντήσουν, γιατί αυτό έχει και πατριωτικά χαρακτηριστικά, θέλανε να κατασκοφαντήσουν τον πατριωτισμό. Γι' αυτό και σε διάφορες συγκεντρώσεις στέλναν διάφορους περίεργους, οι οποίοι ήταν κατευθυνόμενοι. Να πούνε, να, ο πατριωτισμός αυτό είναι, ο ναζισμός είναι το μοντέλο μας ή ο κεμαλισμός είναι το μοντέλο μας. Γιατί αυτοί έχουν μια έτσι λατρεία, αν δείτε όλους. Θα έλεγα εγώ διακατεχόμεθα από το σύνδρομο της Στοχόλμης. Και αυτή είναι, δηλαδή, είναι, αυτά πρέπει να, όχι μόνο να ασχοληθεί η ψυχολογία, αλλά και η παραψυχολογία, έτσι. Είναι... Χρόνη, ως άνθρωπος που έχεις ασχοληθεί πολυπίκυλα με το ποντιακό χώρο, γενικότερα με την ποντιακή παράδοση, ιστορία, πολιτισμό, εκτιμάς ότι αυτή η εχθρότητα, η οποία υπήρξε ενάντια στους Πόντιους, στους Μικρασιάτες, στους Θρακιώτες, στους Καπαδόκες, εκπορεύεται από μια έτσι δυσμορφία του ελλαδικού κράτους ή είναι μια στοχευμένη πολιτική προκειμένου να εξαφανιστεί η παρουσία 3.000 ετών σε αυτούς εδώ τους χώρους? Είμαστε το μοναδικό φαινόμενο στον κόσμο που το κράτος είναι εναντίον του έθνους. Από εκεί απορρέει. Γιατί δεν κάναμε κράτος? Το λέει και ο Ενεπεκίδης, μια που αναφέραμε, και ο Ενεπεκίδης το έχει πει πολλές φορές και στις κατηδίαν συζητήσεις, αλλά νομίζω και δημόσια το αναφέρει. Ότι δεν έγινε η επαναελληνοποίηση. Ό,τι απέμεινε από τον περιφερειακό ελληνισμό, είτε στον σημερινό ελλαδικό χώρο ή έξω από τον ελλαδικό χώρο, αυτά εδώ έπρεπε να τα μαζέψουμε όλα τα στοιχεία, αυτό που ήθελε να κάνει ο Καποδίστριας, έτσι, αυτό το κίνημα, έτσι, το οποίο δεν έγινε. Γι' αυτό στη χώρα δεν είχαμε ούτε πολιτικά κόμματα, ούτε μορφωτικά κόμματα, έτσι. Και δεν έγινε όλη αυτή η διαδικασία, δεν έχει ενταχθεί η ελληνική μουσική, η ποίηση, όλα αυτά στο σύστημα παιδείας. Γι' αυτό και δεν, ακόμη και σήμερα η ελληνική μουσική επιτρέπεται να διδάσκεται από ό,τι ξέρω στα οδεία. Δηλαδή, αν θέλει κάποιος να μάθει ποντιακή λύρα, επιτρέπεται. Δηλαδή, ή αν θέλει να μάθει κριτική, επιτρέπεται. Αλλά καρτ μάλλον διδασκαλία, ναι. Γιατί όπως ξέρεις, από την τρίτη λυκείου βγήκε εκτός ύλης η διδασκαλία της γενοκτονίας, ενώ στην έκτη δημοτικού, όταν δεν συνοστίζεται ο πληθυσμός της Σμύρνης, μαθαίνουν τα παιδιά για τον Κεμάλ πόσο σπουδαίος δημιουργός ήταν. Και δεν ξέρω αν γενικότερα υπάρχει αναφορά στον ελληνισμό του Ευξηνού Πόντου. Αυτό υπάρχει ερμηνεία, γιατί αυτός ο κόσμος συμπεριφέρεται έτσι, πέρα από ότι είναι και χαμηλού πνευματικού επίπεδου. Οι πνευματικοί τους ορίζοντες είναι τελείως περιορισμένοι, αλλά κάνουν και την άλλη δουλειά, ας πούμε. Αυτό φωτογραφίζονται, έτσι, και έχουν και αυτή την ασθένεια, έτσι, του κεμαλολαγνισμού και του... και μαλοφασισμού και του ναζμού, όπως και αυτές οι ομοιότητες υπάρχουν και το είδαμε και τώρα και στη Μικρά Ασία με τις τελευταίες εκλογές, το βλέπουμε και καθημερινά, γιατί αυτοί το μοντέλο, αυτοί το προτείνανε και το προτείνουν και στο δημιούργημά τους, που είναι σήμερα αυτό το μόρφωμα που
το αποκαλούν και κράτος. Είναι τεράστιο λάθος να ονομάζεις ένα μόρφωμα κράτος. Εμείς για να κάνουμε έναν εξοραϊστικό σύλλογο περνάμε από 100 κύματα, που περνάμε από δεξιά-αριστερά. Αυτοί πώς το ονομάζουν οι... αυτοί που το δημιούργησαν το ονομάζουν, έτσι, γιατί υπάρχει και λόγος, έτσι. Χρόνια, και επειδή φτάνουμε και στο τέλος της συζήτησής μας, ναι, θα ήθελα 2-3 σχόλιά σου. Ουσιαστικά η εκτίμησή σου, δηλαδή περάσαμε από μια διαδικασία πυρός και σιδήρου, συμπληγάδες πέτρες, σκύλα και χάριδι, προκειμένου αυτοί οι άνθρωποι από τους γονείς μας, τους παππούδες μας, από τον πατέρα του Μιχάλη, από όλους αυτούς τους ανθρώπους που διασώθηκαν από την γενοκτονία, φτάσαμε σε ένα ας το πούμε επίπεδο του σήμερα, όπου βλέπεις ότι υπάρχει μια υπονόμευση, μια εχθρότητα, ακόμα και άρνηση. Ποια πιστεύεις ότι θα είναι εκτίμησή σου για τόσο ιερό ζήτημα για το οποίο αναφερόμαστε, δηλαδή της μουσικής, της παράδοσης, της γενοκτονίας? Θεωρείς ότι βρισκόμαστε σε ένα νέο κύκλο διεκδίκησης ή βρισκόμαστε πλέον μπροστά σε δύο μέτωπα, όπως το είπε ο Μιχάλης Χαραλαμπίδης στο μόνιμο βιβλίο του, όπου πρέπει να παλέψουμε το εσωτερικό πεδίο και το εξωτερικό? Ναι, το έχω εδώ, εδώ είναι το βιβλίο του. Κοιτάξτε να δείτε, ο αγώνας σε δύο μέτωπα, θα έλεγα είναι σε πολλά μέτωπα. Εδώ το έχω το βιβλίο του, συγγνώμη που έτσι, και είναι σημαντικό ο αγώνας σε δύο μέτωπα. Αυτός θα υπάρχει, δεν είναι μόνο σε δύο μέτωπα, είναι σε πολλά μέτωπα ο αγώνας μας. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, δεν καθορίζει το ποντιακό ζήτημα, δεν εξαρτάται από αυτούς τους τύπους, τους περιθωριακούς. Είναι λυπηρό όταν άτομα που έχουν ένα θεσμικό χαρακτήρα προσβάλλουν τη μνήμη. Χρόνη, να πω εδώ, και συγγνώμη για τη διακοπή, να πω ότι έχεις πολλούς χαιρετισμούς από το ζεύγος Καραβά, το οποίο παρακολουθεί την εκπομπή έτσι συγκινημένο από τα παλιά χρόνια και από την παλιά περίοδο γνωριμίας σας. Και επίσης να πω ότι... Τους χαιρετισμούς μου και τους ευχαριστώ. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Επειδή υπάρχει έτσι μεγάλη ανταπόκριση και στη συζήτησή μας, να πω ότι έχουν μείνει ελάχιστα ακόμα CD και βιβλία, οπότε στο 2551-088-440, όσοι τηλεθεατές επιθυμούν, να παραλάβουν δωρεάν από εδώ από το σταθμό. Χρόνη, θεωρείς ότι έφτασε η στιγμή, νομίζεις, αυτό που είπε ο συμπατριώτης μας 2.500-3.000 χρόνια πριν, ο Διογένης, δηλαδή ότι δεν πρέπει να πούμε μόνο την αλήθεια, αλλά πρέπει να βρεθούν και αυτοί που θα πούν την αλήθεια? Εννοείται. Αλλά κοίταξε, ο αγώνας μας θα συνεχιστεί. Θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε διάφορους περίεργους τύπους, αλλά το λυπηρό είναι όταν είναι θεσμικοί αυτοί που εκφράζονται. Εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα ως προς την χώρα μας. Μιχάλη, θα σας συμπληρώσει κάτι, έτσι? Δυστυχώς. Όχι ότι εξαρτάται. Κοιτάξτε, δηλαδή, τώρα... γελάνε τώρα στη Μικρά Ασία με όσα συμβαίνουν και συνέβησαν και πριν, γιατί είχαμε και τις παλαιότερες προσβολές μνήμης όχι από πολύ πριν, από μερικά χρόνια. Γελάνε δηλαδή οι άνθρωποι, λένε οι άνθρωποι δημοκράτες, γιατί πρέπει να ξέρετε ότι έχουμε πολλούς συνομιλητές στη Μικρά Ασία, οι οποίοι αγωνίζονται με κίνδυνο της ζωής τους για την αναγνώριση της γενοκτονίας όχι μόνο των Ποντίων αλλά και όλων των ιστορικών λαών. Είναι οι άνθρωποι του αγώνα για την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας και της νομιμότητας στην περιοχή. Αυτό είναι, αυτή είναι η φυλή. Και επανοβγαίνουν στις φυλακές, έτσι. Εδώ πρέπει να έχουμε ηθικό αυτό, να, πώς το λένε, ηθική υποχρέωση να συμπαρασταθούμε σε αυτούς όλους. Και νομίζω ότι τα αποτέλεσματα θα είναι θετικότερα. Αυτοί, κοίταξε, αυτοί πρέπει να απολογηθούν απέναντι στην ιστορία και απέναντι στους νεκρούς. Εμείς αυτό που πρέπει να κάνουμε και αυτό που κάνεις εσύ σε διεθνές, σε πανελλαδικό και διεθνές επίπεδο, Φάνη, έχω και εδώ τα βιβλία σου, έτσι τα διαβάζω, έτσι δεν λείπει κανείς από το αυτό. Είναι πολλά τώρα, δεν μπορώ να τα φέρω. Καλωσύνη σου, Χρόνη. Δεν χρειάζεται όμως την παρούσα στιγμή. Νομίζω ότι είναι μια προσπάθεια και ένας κύκλος που είναι συνεχής. Συνεπώς, πρέπει να αναφέρουμε, κοιτάξτε, επειδή το περιβάλλον είναι ανήθικο, συγγνώμη Φάνη, επειδή το περιβάλλον είναι ανήθικο, πρέπει να λέμε ότι αυτό είναι το βιβλίο του Φάνη. Αυτό είναι το βιβλίο του Μιχάλη, αυτό είναι το βιβλίο του Κώστα, του Πέτρου, ποιο είναι κτλ. Έτσι είναι σημαντικό να το λέμε, γιατί είναι αυτονόητο, αλλά πρέπει να αναφέρονται αυτά.
Και θα ήθελα, Χρόνη, να κλείσω λέγοντας αρχικώς τις ευχαριστίες τις δικές μου του Μιχάλη και όσους μας παρακολουθούν, που από τα μηνύματα που έχω από τον έλεγχο, από το control δηλαδή, είναι πάρα πολλά. Ήταν και αποτελεί για μένα μια ιδιαίτερη χαρά που σε συναντώ έστω και μέσω Skype και για να συζητώ. Νομίζω ότι θα πρέπει να κλείσουμε με ένα δικό σχόλιο, ουσιαστικά προτροπή και ευχή για το ποντιακό ζήτημα και ως παράδοση και ως πολιτισμός, αλλά νομίζω και ως εσωτερική ανάγκη πλέον να δηλώσει κάποιος ότι είναι άνθρωπος, ότι είναι πόντιος, ότι είναι Έλληνας. Ναι, καταρχήν πρέπει το ερώτημα μπαίνει τι κάνει για το ποντιακό ή τι κάνει για τον ελληνισμό ο καθένας από εμάς. Αυτό είναι, αυτό το ερώτημα πρέπει να βάλουμε στον κάθε πολίτη αυτής της χώρας και όπως και στον κάθε πολίτη της Μικράς Ασίας τι κάνει για την ιστορία. Και αυτό το κάνουν αρκετοί στην Μικρά Ασία. Εκείνο που χρειάζεται για τη μουσική χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη και πρέπει να δημιουργηθούν σχολές ελληνικής μουσικής και μέσα εκτός από, από την ποντιακή μουσική που είναι ένας τεράστιος πλούτος αυτή, πρέπει να εντάξουμε στις σχολές αυτές, στους συλλόγους μας δηλαδή, αλλά να εντάξουμε και τις άλλες περιοχές, ιδιαίτερα πρώτα εφόσον ζούμε στη Θράκη, την θρακιώτικη μουσική που έχει ένα τεράστιος πλούτος. Και εγώ πάντοτε, όπως ξέρεις, στα προγράμματά μου έχω ενότητες, έτσι δεν έχω μόνο τον πόντο. Και έχει ενδιαφέρον, Χρόνη, να σε διακόψω πριν κλείσεις, ότι τα μηνύματα συνεχίζονται. Ομολογώ δεν μπορώ να τα προλάβω γιατί μας βλέπουν από όλη την Ελλάδα, είτε μέσω διαδικτύου είτε μέσω συνδρομητικής τηλεόρασης. Το ενδιαφέρον είναι, και επειδή έχω μια προσωπική εμπειρία μαζί σου ανάμεσα στα άλλα, το γεγονός ότι όταν βρεθήκαμε στην Κύπρο μαζί για να μιλήσουμε για το ποντιακό και να ακούσουμε αυτή την πανέμορφη μουσική, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι βρέθηκαν εκεί ως πόντι. Οι άνθρωποι που μας φιλοξένησαν, για παράδειγμα, ήταν γεννημένοι στην Κύπρο, αλλά με ποντιακή καταγωγή. Ακριβώς, και μιλάμε για πριν 100 χρόνια, έτσι, πριν τη γενοκτονία. Φαντάσου δηλαδή πώς αυτός ο χώρος επικοινωνούσε. Και θέλω να κλείσω με αυτό και την τελευταία παρατήρησή σου, λέγοντας ότι αν μπορείς να μας κάνεις μια εκτίμηση για το μέλλον και τη συνέχεια του ποντιακού κόσμου, του ποντιακού ζητήματος, της ποντιακής παράδοσης και πολιτισμού. Ως προς την ποντιακή μουσική θέλουμε δουλειά και στο θέατρο και ιδιαίτερα στη μουσική. Για το ποντιακό ζήτημα πιστεύω είμαστε σε πολύ καλή πορεία. Οι συναθλητές μας και οι συνομιλητές μας είναι πάρα πολλοί και πιστεύω ότι ο τελευταίος κύκλος που είναι η 19η Μαΐου, η μέρα μνήμης, να καθιερωθεί η 19η Μαΐου ως Ευρωπαϊκή Μέρα Μνήμης όλων των θυμάτων του κεμαλισμού, αυτό θα είναι και η μεγαλύτερη ηθική, πώς το λένε, αποκατάσταση σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλα αυτά που συμβαίνουν, έτσι. Και πιστεύω ότι θα γίνει, γιατί ήδη άρχισε στη Γερμανία. Στη Γερμανία έχουμε τεράστιες νίκες στο κρατήδιο της Βάδης Βιτεβέργης και ιδιαίτερα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου έχει πάρει το βιβλίο και αρκετοί βουλευτές εκεί και καλέσαν τον Μιχάλη του Χαραλαμπίδη, όπως ξέρετε, να μιλήσει στο κοινοβούλιο, αλλά και σε διεθνές επίπεδο, όπως και φέτος είχαμε την τιμή από την κυβέρνηση της Αρμενίας και από το κοινοβούλιο της Αρμενίας και έχεις και προσωπική εμπειρία γιατί παραβρέθηκες εκεί. Οι νίκες είναι αρκετές. Τώρα από εδώ και πέρα το ελληνικό κράτος έχει υποχρέωση να ανταποκριθεί και βάσει του νόμου αλλά και βάσει της ιστορίας και βάσει της ηθικής, έτσι. Και πρέπει να επαναελληνοποιηθεί, έτσι. Και αυτό μέσα από την 19η Μαΐου πιστεύω ότι θα επαναελληνοποιηθεί και η Ευρώπη έτσι θα αποκαταστήσει ένα κενό που υπάρχει, ένα ηθικό κενό απέναντι στην ιστορία, γιατί όπως ξέρετε ο ναζισμός, ο μαθητής δηλαδή του Κεμάλ, έτσι αιματοκύλησε την Ευρώπη. Άρα Χρόνη, ο αγώνας μας είναι ο εξανθρωπισμός, η δημοκρατία, είμαστε με τη ζωή και όχι με τις ιδεολογίες του θανάτου. Αυτός είναι ο αγώνας μας, ο ηθικός, ο ανθρώπινος. Χρόνη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ, ιδιαίτερα για τα μηνύματα στο τέλος, για την ηθική
την ανθρώπινη διάσταση που πάρα πολλοί την έχουν παραδώσει προπολού, αλλά εμείς προσπαθούμε να τη διατηρήσουμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και χαιρετισμούς από την Αλεξανδρούπολη. Και εγώ ευχαριστώ και χάρηκα πάρα πολύ για τη συνομιλία που είχαμε και μαζί σου και με τον Μιχάλη, που ήταν μια αποκάλυψη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρόνη. Καληνύχτα σε όλους τους τηλεθεατές. Καληνύχτα. Μιχάλη, επανερχόμενη και κλείνοντας, θα ήθελα και από τη δική σου πλευρά ένα σχόλιο. Εκτιμώ ότι πέρα από τα βιβλία τα οποία δώσαμε και έχουν μείνει ελάχιστα, να το πάμε ακόμα μια φορά, το 2551-088-440 σας περιμένει για τα τελευταία CD και βιβλία. Το δικό σου σχόλιο, πιστεύεις, συνιστά αυτό το οποίο ακούσαμε και από τον Χρήστο Παλίδη, τον πρόεδρο της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδος, και από τον Χρόνη τον Αμανατίδη, από το Κέντρο Ποντιακών Μελετών, θεωρείς τελικά ότι είναι μια ανεξάντλητη πηγή ο πόντος έμπνευσης, οράματος και δημιουργίας? Σίγουρα το πιστεύω αυτό και θα σου πω που το στηρίζω. Τα τελευταία χρόνια εγώ είμαι πολύ αισιόδοξος όσον αφορά την νεολαία, την ποντιακή νεολαία. Και δεν μιλάω τόσο για τον ευρύτερο ελλαδικό χώρο, για τα υπόλοιπα, ας πούμε, ποντιακά σωματεία. Μιλάω για τους ποντιακούς συλλόγους εδώ στην περιοχή μας. Τον τρόπο που συμπεριφέρονται οι νέοι με ποντιακή καταγωγή, που έρχονται κοντά στους συλλόγους, στον τρόπο που γλεντάνε, που είναι κοντά στην παράδοση, αυτό με κάνει να νιώθω πολύ αισιόδοξος για την συνέχιση της παράδοσης και της ποντιακής ιστορίας, αλλά και την επίτευξη, θα μπορούσα να πω, του σκοπού μας, που είναι η αναγνώριση της γενοκτονίας των προγόνων μας. Μάλλον, Μιχάλη, απόψε, παρά τη γενικότερη απεσιοδοξία και απογοήτευση και θλίψη που υπάρχει στον ελληνικό λαό, μάλλον απόψε πρέπει να δώσαμε και ένα ευχάριστο μήνυμα και ένα ευχάριστο νόημα ότι υπάρχει πηγή δημιουργίας και πηγή παραγωγικής μνήμης. Ουσιαστικά αυτό το οποίο είναι η παράδοσή μας, αυτή η ανεξάντλητη πηγή από όπου όλοι εμπνεόμαστε, όλοι οραματιζόμαστε και κυρίως από αυτήν μπορούμε να δημιουργήσουμε και να παράξουμε. Και το ευχάριστο είναι ότι είμαστε αρκετοί στην Ελλάδα, σαν πόντι. Και φυσικά και στο εξωτερικό άλλοι τόσο, ίσως και περισσότερο. Βέβαια. Πιστεύω ότι κάτι θα καταφέρουμε. Μιχάλη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε και συμμετείχατε με μηνύματα, τηλεφωνήματα πάρα πολλά στην εκπομπή μας. Συνεχίζουμε αυτή την προσπάθεια. Σήμερα ασχοληθήκαμε με τον πόντο, την παράδοση και τον πολιτισμό. Θα ξανακάνουμε και άλλες εκπομπές για αυτό το σημαντικό κομμάτι του ελληνισμού, ακολουθώντας αυτή την πορεία που έχει να κάνει όχι μόνο με την ανθρώπινη υπόστασή μας, αλλά κυρίως με την καταγωγή μας και φυσικά τον προορισμό μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ.